Καλημέρα. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα, ξαδέρφια. Σήμερα νιώθω εγώ προσωπικά τη βαθύτερη ανάγκη να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες στους κατοίκους του Νέου Δελχή και της παλιάς πόλης. Για να μην γίνει παρεξήγηση. Όχι της παλιάς πόλης στο Δελχή, έτσι, της Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Τους κατοίκους του Νέου Δελχή που μας ακούνε στην Ινδία και της παλιάς πόλης. Είναι η Τρόικα σε κάτι πρωτοφανές, εδώ και οι τρεις συνεπείς στην ώρα μας. Σωτήρης Γαλάκης απέναντι, δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο, γιατί έχουμε μαζεμένα περίπου 352 θέματα, τα οποία τα σουρδίζω εδώ και τρεις μέρες, στα πολύ 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 γρήγορα, δύο μονές προσκλήσεις για αυτόν. Αύριο το βράδυ, δύο μονές προσκλήσεις για αυτόν στο Club Edibles Λαδάρκα FM και ένα όνομα επώνυμο. Γράφει το επώνυμό του ή το όνομά του, αποστολή στο 54526. Σωτήρης Ασκαλάκης έκανε πολύ σωστές παρατηρήσεις και αργότερα θα βάλουμε άλλο κομμάτι για να σχολιάσουμε αυτό που είπε ο Σωτήρης και την αναφορά που έκανε ο Σωτήρης στην Μέρι Λίντα, τον Μανώλη Χιώτη και τον Δημήτρη το Χέντριξ. Να είναι καλά. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σήμερα σε έναν άνθρωπο που μου έκανε τη ζωή πάρα 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 πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ, ρε Μαρία. Τον drummer των Kiss, Peter Criss, που κλείνει, αν δεν κάνω λάθος, στα 72 του χρόνια και αν θυμάμαι καλά είναι Ελληνοαμερικανός, που λέγεται Criss Ιωάννου νομίζω και το άλλαξε για να δει χαΐρι, γιατί σου λέει σαν Έλληνας θα γίνω, θα καταδύσω Τσαλτίδης. Να μιλάω για βαθύλακους και φράχτες. Peter Criss, να είσαι καλά. Τι φράχτες? Ρε εσύ να πάρω τον Peter Criss. Δεν ξέρει τι έχει στην τράπεζα. Να σου κάνει δώρο. Μία ωραία περίφραξη, κάτσε καλά. Εγώ ξέρω τώρα που παίζει δώρο. Ευχαριστώ δημόσια τον Παγιώτη Παπαδόπουλα. Ναι. Γιατί το πρωί. Α, έλα, δώρα για τα παιδάκια μου. Τέσσερα. Δώρα και επώνυμα κιόλα. Τσίχλε και τέτοια. Εφτά χρόνια με ξέρει εδώ πέρα. Ένα δώρο δεν μου έχει φέρει. Όχι, σου έφερε φίλε τι είναι τέτοια. Στη βάση τη μικρή σου κατάλαβε. Ωραία, περίμενε. Σωτήρη. Και για τα τέσσερα παιδάκια. Σωτήρη. Εγώ έδωσα λεφτά. Αυτό έδωσε σύνολο 3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ λέει. Σωτήρη, καταλαβαίνεις τώρα το τσατσιλίκι πώς λειτουργεί εδώ πέρα μέσα. Ενωμένοι πάω και άριστα. Αγόρι μου, εσύ εδώ μόνιμος δεν θα γίνεις ποτέ. Αν δεν πάρεις 2-3 δώρα εδώ, έτσι, δεν γίνεσαι. Φίλε, έτσι είναι αυτά. Έτσι, πιο εύκολο να βγάλω εγώ μαλλιά. Ένιωσα η Βάνα. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Βάνα, αν πάρει λοιπόν 2-3 δώρα σώτο σε μένα. Ναι. Που μπορεί μόνιμος να μην γίνεται. Ναι. Που είναι μόνιμος. Ναι. Αλλά έχει τις σαβάδες από τον κύριο Τσαλτίδη. Το ξέρει, φίλος του ο Σωτήρης. Του κύριου Τσαλτίδη. Αν πάρει όμως τα 2-3 δώρα. Απάντα. Και προσληφθεί. Ναι. Πώς γίνεται, ας πούμε, με κάποιους που διορίζουν στο δημόσιο για να τους ψηφίσει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να τους ψήφισε ποτέ. Έτσι. Έτσι. Δεν θα τα πάρει πίσω τα δώρα. Να δούμε. Την πρόσληψη. Να δούμε. Να δούμε. Πρόσληψη. Να δούμε. Πάμε λίγο γκαζάτα. Επειδή λίγο... δηλαδή ο Παπαδόπουλος προσφέρει στην εκπομπή και θα παίρνει 500 ευρώ παραπάνω από σένα, είναι ένα τυχαίο γεγονός αυτό. Δεν θα το δεχόμουν ποτέ. Αυτό εδώ, αγόρι, αυτό εδώ που βλέπεις έχει 3 ώρες δουλειά. Είμαι κυρίουλη. Αυτό εδώ που βλέπεις έχει 3 ώρες δουλειά. Αυτό είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος. Αυτό έχει 3 ώρες δουλειά. Αν δεν γι' αυτό είσαι ο πιο ακριβοπληρωμένος της εκπομπής. Άστε. Πάμε μουσική, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Δώσε λίγο μουσική να σπουδάρουμε. Περίμενε. Βγαίνει χθες ο Κούγιας και λέει: ο Τζίλος από τα τραύματά του μπορεί να μείνει ανάπηρος. Ναι. Ξύλο. Ο Τζίλος σήμερα πήρε εξιτήριο. Είδες. Καλά, σου είπε πιθανόν. Πιθανόν, ναι. Φίλε. Να σου πω, πάνε ρίξεις το δασκαλάκι 5-6 γροθιές. Ρε φίλε. Για να καταλάβουμε τι θέλω να πω. Πες μου λίγο κούγιας εγώ. Ρε φίλε. Ναι. Όλοι όσοι μιλούσαν εχθές, έλεγαν οι γιατροί. Ναι. Έχει χτυπήματα στο γόνατο και στο κεφάλι. Αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Για προληπτικούς λόγους θα μείνει και σήμερα στο νοσοκομείο. Σιδερένιος ο άνθρωπος, είναι το καλό. Σιδερένιος, να πάει καλά, δεν το σχολιάζουμε. Και φυσικά πρέπει να γίνονται. Βγαίνει ο άλλος μία το μεσημέρι. Ναι. Και λέει θα μείνει, μπορεί να μείνει ανάπηρος. Ωραία. Πάει όλοι κρατάνε αυτό. Όπως την άλλη φορά. Βγαίνει την άλλη φορά, δέσανε τα πόδια της κοπέλας και την πετάξανε. Α, ναι, κοίτα, περνάνε δύο μέρες. Η αστυνομία την έδωσε. Οι δίτες. Οι δίτες, ναι. Για να τη σηκώσουν. Για να μεταφερθεί, ναι. Πρόσεξε όμως. Αυτό όμως μένει, ρε φίλε, στον κόσμο. Έτσι. Έτσι. Που δεν έχει σημασία αν το χτυπήσανε πολύ ή λίγο τον Τζίλο. Δεν αλλάζει κάτι στο γεγονός. Καλά, η ενέργεια μόνο. Η ενέργεια είναι μόνο. Τέλος, δεν το ούτε καν το χτυπούσαν, να πηγαίνανε μόνο να του ανοίγουν το άκρο. Ναι, βραβό. Το ότι εγώ έκανα μια ψυχοθεραπεία και όχι πέντε δεν έχει θέμα. Την άλλη φορά να σου κάτι. Δηλαδή, συγγνώμη, το αν σε δει. Όχι, δεν είναι. Άλλο είναι αυτό που λέει. Το αν σε δει κάποιο ή αν σου στείλει τη σφαίρα. Ποιο είναι πιο επώδυνο. Τη σφαίρα να μου στείλει ψυχολογικά με διαλύει. Αν απορροφήσω εγώ κραδασμού. Όχι, αν είναι αυτό. Αλήτες. Πουλιά. Βάλε τα μηνύματα. Βάλε τα μηνύματα. Σωτήρης Δασκαλάκης, κυρίες και κύριοι, δώσε λίγο μουσικού. Δύο εισιτήρια, Άρης Κολαργός. Άμα. Λοιπόν, πάμε. Δίνουμε τι. ΠΑΟΚ δεν έχουμε. Άρα, πάμε.
Άρης Χολαργός, δύο εισιτήρια. Ναι. Έτσι για τον μπάσκετ. Ναι. Σάββατο απόγευμα. Ναι. Φίλε Κώστα, μάλλον από άλλη εκπομπή είσαι εσύ. Όχι, από την προηγούμενη, γιατί έδινε τηλεόραση. Α, λέτε τηλεόραση. Εντάξει, ωραία. Okay. Μάρκα Ρέτον, για να μπορέσετε το δικό μας το πρώτο να χαρούμε. Δύο μονές προσκλήσεις για το προσκύνημα, το ετήσιο πλέον, την ετήσια λιτανία στο μοναδικό Ιρλανδό Rory Gallagher από την Band of Friends. Την μπάντα δηλαδή με την οποία έπαιζε ο Rory Gallagher, ο Ted McKenna ζει, ο Jerry McAvoy ζει, μαζί του ο Ray Beavis και φυσικά ο Αμστελαδομήτης Μαρσέλ Σεπρεζίλ, ο Ολλανδός που μαζεύει, που τραγουδάει και παίζει Rory Gallagher, σαν να ακούς τον Rory Gallagher. Νομίζω είναι η τέταρτη φορά που έρχονται. Καλημερίζουμε τον BBC The Brother, τον μικρό αδερφό του Κυριάκου, που εννοείται ότι θα είναι εκεί, που τρέχει για την ιστορία αυτή, που το λατρεύει. Να είσαι καλά. Ζητώ συγγνώμη, ξεχνά το όνομά σου. Του Κυριάκου το ξεχνάω ποτέ για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, δύο εισιτήρια Άρης Χολαργός. Δύο μονές προσκλήσεις. Band of Friends αύριο το βράδυ στο Club 8 Ball. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις Άρης ή Live ή και τα δύο και το αποστέλνεις στο 54526. Λοιπόν, το σουρντίζω από την προηγούμενη Παρασκευή. Το βάζουμε σήμερα γιατί φοβάμαι μήπως μας προλάβει η δισογραφία. Κατερίνα Νοτοπούλου. Θέλουμε να προτείνεις εσύ που μας ακούς ονομασία για τον συνδυασμό της. Κατεβαίνει ως υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να μας προτείνεις ονομασία για τον συνδυασμό της. Όλες οι απαντήσεις θα μεταφερθούν, το λέω ειλικρινά, δεν κάνω πλάκα, στην Κατερίνα Νοτοπούλου για να επιλέξει αν τις κάνει κάποια από αυτές. Νοτοπούλου στο Βορρά. Και επίσης, μίλε στο παραμικρό. Ας το πει ο ακροατής αν θέλει. Και εγώ μπορώ να πω 5 τώρα. Γιατί εμείς μπορούμε να προτείνουμε. Ναι, αλλά μετά τις 11. Μετά τις 11. Εντάξει, καλά. Μετά τις 11. Το ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν καλό. Μετά τις 11. Πες και ΣΥΡΙΖΑ ότι να πω και εγώ, να πω και μία και εγώ και να το πείσουμε το θέμα. Πάει αυτό. Λοιπόν, και να μας εξηγήσει κάποιο την ανάρτηση στο Instagram. Νοκάουτ και ο Βιντάλ για τούμπα. Ναι, πολύ άτυχος. Άλλη, είχαμε πολύ άτυχος ο οποίος έπαιξε με τον Ηρακλή. Πολύ άτυχος. Με τον Ηρακλή παίξανε αυτοί. Λοιπόν, έκανε μία ανάρτηση η Κατερίνα Νοτοπούλου στο Instagram. Στο Instagram ανάρτησε, λέγεται. Τέλος πάντων. Πρόσεχε, περίμενε λίγο. Μόλις ανακοίνωσε ο Αλέξης ότι είναι υποψήφια, άρχισε το σπεκουλάρισμα. Η Νοτοπούλου έκανε μια ανάρτηση. Πώς να πούμε το όνομά της. Δεν θα βγούνε ρε αυτοί. Τελειώσανε. Για να μην σε κουράζω. Είμαι ανάμεσα σε Ταχιάο και Βούγια. Ταχιάο. Βούγια. Το κλείνουμε. Τι Βούγια. Σπύρο. Έχει πριν 20 χρόνια. Ξαναβάζει. Ξαναβάζει. Δεν θυμάσαι. Στον Μπελέτα λέγαμε ρε Μάρκετ Βούγια. Σούπεργόμενο. Σούπεργόμενο. Άρα θα ψηφίσει το Βούγια. Για ποιαν με ρώτησε. Αυτή ωραία κοριτσάκι, πια τι και σου λέω, κάτσε καλά. Θα φάσεις... Τι θα φάω. Για την κόρη, πάντα. Και τι έγινε. Για την κόρη. Είσαι, είσαι. Αυτό έπρεπε να τη λέει. Ωραία, μα τον Παπαδόπουλο, ρε κοροϊδό. Άρε, κακομίρι. Σωτήρι, κύριε Γουλή. Σωτήρι. Κάνε και ωραία δώρα. Επώνυμα. Σπύρο, καλημέρα, να είσαι καλά. Σπύρο. Με την κόρη κούκλα. Δηλαδή, μα ακούει εκεί το Πούλου και ο Σπύρο τώρα. Και ο Ταχιάο. Ο Ταχιάο είναι σίγουρο. Και ποια μα ακούει σίγουρα. Αμάν. Τι. Λόγω ασλαμά. Ποια. Η Χριστίνα, αδερφή του Ταχιάου. Καλημέρα, Χριστίνα. Ποτάμι. Ποτάμι. Α! Ναι, δεν ξέρω αυτή. Η Χριστίνα. Κούκλαρες. Η γυναικάρα η Χριστίνα. Και υπέροχο κορίτσι. Καλημέρα, Χριστίνα, να είσαι καλά. Και είμαι, να πούμε χρόνια πολλά, σε ποιον. Σε αυτόν που νομίζω κατεβαίνει και αυτός, έτσι. Ή δεν κάνω, κάνω λάθος. Ο ποιος είναι ο αιώνιος δήμαρχος Χορτιάτη Πανοράματος. Καϊτετζίδης. Ο άλλος κοιτάει ακόμα. Πάει να με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πηγαίνει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, είναι Καϊτετζίδης έτσι μετά μπροστά. Ναι, γιατί μια ζωή με τον Ιγνάτη πήγαμε μαζί σχολείο. Αυτό τελείωσε πριν από μένα δύο χρόνια. Ιγνάτιε, καλημέρα, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Δεν παίρνει πικουρικό, όχι. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Εγνατίου Θεοφόρου Ιωάννου, Ιωάννου Κρουστάνδη και Φιλογόνου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στον αιώνιο δήμαρχο Χορτιάτη Πανοράματος, νομίζω και ενήν υποψήφιο για Δημαρχία Θεσσαλονίκης, Ιγνάτιο Καϊτετζίδη. Έναν άνθρωπο καθαρά αυτοδιοικητικό. Καθαρά αυτοδιοικητικό. Ιγνάτιο, καλημέρα, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram η Κατερίνα Τοπούλου. Θέλουμε να μας φωτίσετε. Το Σάββατο, λέει, 5 Γενάρη στις 6 το απόγευμα, συγκέντρωση στο διοικητήριο. Για να περάσουμε μαζί μια βραδιά στο διοικητήριο. Τι είναι αυτό. Εσύ που πες μου εσύ. Για ποιο Σάββατο. Σάββατο εγώ θα πάω. Αυτό τώρα μεθαύριο. Ναι, λέει. Γιατί η ιστορία έχει. Βάλεις και από αυτά τα κόκκινα περιβραχιόνια που φορούσαν οι άλλοι. Όχι, γιατί η ιστορία έχει κάγκελα, μάρμαρα, σίδερα και αναμνήσεις κάπως έτσι. Μπες λίγο στο Instagram, αν μπορείς εσύ, είσαι στο Instagram, έτσι. Ναι, είμαι με την Νοτοπούλου φίλος όμως. Είσαι, με εδώ πρέπει να είσαι. Να γίνω. Με την Κατερίνα πρέπει να είσαι. Να κάνω live ένα εντάξει. Α, Ιγνάτιε,
Αν ακούς, πάρε τηλέφωνο. Κατερίνα Νοτοπούλου, Κατερίνα Instagram. Πού να ξέρω, ρε φίλε, τώρα εγώ. Εγώ είμαι απλός παρατηρητής. Ιγνάτη, αν ακούς, ενημέρωσε. Δεν ανοίγουμε γραμμές, μόνο για Ιγνάτιο Κατετζίδη. Δεν κατεβαίνει νομίζω για υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Όχι, μόνο για Ιγνάτιο. Όχι, Θεσσαλονίκη δεν κατεβαίνει. Δεν κατεβαίνει. Κάτι να κατεβεί τώρα, δεν κάνω πλάκα. Δεν κατεβαίνει. Περίμενε ευλογίε από Νέα Δημοκρατία. Δεν κατεβεί, ο Ταχιάο θα είναι. Ναι, αυτό, ναι, είναι ο Ταχιάο, εντάξει. Κατερίνα Νοτοπούλου. Ναι. Ακολουθήστε. Ναι. Follow. Έκανα άντε τώρα follow. Δες το, διάβασα ακριβώς. Σάββατο 5 Γενάρη. Παναγιώτη, κάνω πλάκα. Όχι, μεθαύριο. Έχει βγει με κάτι φωτογραφία. 5 Γενάρη, ρε. Α, μετά τη γιορτή. Εδώ φοράει πολύ ωραίο ταγεράκι. Για να το δω λιγάκι. Με εθελοντές διασώστες. Ναι. Στην Νοτοπούλου, τι, το έπασε ο Ζαγόρα στον αέρα. Να, το διοικητήριο. Τι με τρελαίνει, ξέρεις. Διάβασα ακριβώς. Παιδιά, ακούστε λίγο. Έχει πολύ ψωμί. Ακούστε, ακούστε λίγο και βοηθήστε μας. Δεν έχει, μόνο δύο σχόλια. Εμάς η φωτογραφία χθες του Ασλάμα του Παπαδόπουλου είχε 34. Βρε, διάβασα το. Μήπως θα κατεβούμε εμείς. Την ανακοίνωση. Λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη ξανά αλλιώς. Μπράβο. Ιστορία στα κάγκελα, στα μάρμαρα και στους διαδρόμους του ΙΜΑΘ. Και ναι, το ΙΜΑΘ γίνεται μια μέρος της ζωής της πόλης γιατί κουβαλά την ιστορία της. Σας περιμένουμε. 6 ώρα, Σάββατο, 5 Ιανουαρίου. Οπό. Ξέρει ότι όλοι θα λείπουν και σου λέει δεν θα έρθει κανένας. Δεν λέει μια βραδιά στο διοικητήριο. Αυτό δεν είναι. Όχι, αυτό είναι. Απόγευμα. 6 ώρα είναι απόγευμα, ρε παιδιά. Όλοι θα μας δείτε. Από κάτω έχει μπει η μία Εύη, η οποία λέει πολλά φιλιά. Και ένας, ο οποίος λέει check out my blog. Ultra blessed, my blessed. Αυτά τα δύο μηνυματάκια έχει. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ωραία, παιδιά. Αν μπορεί να βοηθήσει κάποιο. Μην με κόψεις, κάνε με ναι. Τέτοιο. Κυκλοφόρησε, κυκλοφόρησε ως μια βραδιά στο διοικητήριο. Εδώ φωτογραφία στο Palette Sport, τη βλέπω την Κατερίνα. Περίμε, τι είμαι στην Νοτοπούλου. Ναι. Γιατί όλοι ψάχνουν να βρούνε κάτι που τους τρελαίνει. Εγώ προσωπικά δεν πεθαίνω με Νοτοπούλου, αλλά ο Ζαγόρας επειδή τρελαίνεται, με είχε βγάλει ένα πόνιμα στον αέρα ένα μεσημέρι και του λέω τι σε τρελαίνει, ξέρει η Νοτοπούλου. Δύο πράγματα, ποια είναι. Την έχει παρατηρήσει η Σωτήρη, την Νοτοπούλου. Πρώτον, το μεγάλο κενό στα προστινά δόντια. Στα προστινά δόντια. Τρελαίνομαι, ναι. Πεθαίνω και το ότι. Η δεξιά πλευρά του χείλους της κατεβαίνει προς τα κάτω αριστερά. Μάλιστα. Παρατήρησέ το. Παρατήρησέ το. Σωτήρη, βάλε κάτι Moonchild, ό,τι θες εσύ, βάλε και Rory Gallagher, βάλε. Θα κάνω μια συνέντευξη μια φίλη της, ναι. Πήγαιναν μαζί κατασκήνωση και θα μας τα πει όλα για την Νοτοπούλου. Οπα. Γιατί έχω inside information. Ωραία, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο θεματάκι. Αφού πρώτα. Περιμένουμε μηνυματάκια, είπαμε έτσι. FM και ενώ μηνυματάκια. Αποστολή στο 54-526. Δύο εισιτήρια. Α, φίλε, έχει και τέτοιο. Δύο για το Άρη Σχολαργός και δύο μονές. Χωράνε οι Βάλτοι τόση ζωή. Αυτό είναι. Τι γράψει η Κατερίνα. Αυτή είναι η Κατερίνα. Ναι. Τι γράφει. Χωράνε οι Βάλτοι τόση ζωή. Δείξτε την λίγο στο λιγούρι. Βάλτος Nature. Έλα λίγο, έλα μέσα. Έλα λίγο μέσα. Έλα λίγο μέσα να μας βοηθήσεις. Έλα λίγο. Εσύ μόνο μπορείς. Αυτός ξέρει για Νοτοπούλου. Για Νοτοπούλου, έλα. Γιατί για Κατερίνα. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι ξέρω εσένα, είσαι. Όχι απλά είναι ΣΥΡΙΖΑ, έχει βγάλει και τραγούδι, ρε φίλε. ΣΥΡΙΖΑ, μωρό μου, ΣΥΡΙΖΑ. Το έχεις ακούσει, λέει το τραγούδι. Ναι. Ξέρεις πότε το βγάλα. Πότε. Στο 30%. Έτσι. Για να άκουσε τους στίχους. ΣΥΡΙΖΑ, μωρό μου, ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασα μπροστά και δεν γύρισε. Συγγνώμη, Μπάμπη. Το CD το έχει αγοράσει αυτός, όχι. Δεν έχει αγοράσει, από το Λίμπερο δεν έχει έρθει ποτέ κανένα σε live. Εγώ. Όπα. Όχι, εγώ έχω έρθει. Παλιά όμως. Σε live σου από Λίμπερο. Φίλε, τώρα πάω στα live μια φορά το μήνα. Περίμενε, δεν έχουμε έρθει σε live. Πάσε νησιά όμως. Αλλά έχουμε διαφημίσει το live σου και ούτε ένα φράγκο δεν μας έχεις δώσει. Αφού δεν έχει έρθει κανένας. Λοιπόν, πάμε. Αν δεν έχει έρθει κανένας γενικά εννοεί. Όχι από το Λίμπερο μόνο. Λοιπόν, το θέμα είναι καθαρά για σένα. Πρώτον, έχω ζητήσει τον κόσμο να μας στείλει ονομασία για συνδυασμό Κατερίνα Νοτοπούλου. Να προτείνω ονομασία. Εγώ το βρήκα. Καλό. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κατερίνα Νοτοπούλου, ΣΥΡΙΖΑ. Τρομερό. Κατάλαβες. Η άκρα δεξιά δίνει ονόματα. Λοιπόν, το άλλο. Έκανε μία ανάρτηση Κατερίνα. Η οποία είναι φαν, Είμαι σίγουρος. Στο Instagram, Σάββατο 5 Γενάρη, συγκέντρωση 6 το απόγευμα. Στο διοικητήριο εδώ, έτσι. Έχω κάτι φίλους που θα πάνε. Μια βραδιά στο διοικητήριο. Γιατί λέει τα μάρμαρα, τα κάγκελα και οι διάδρομοι. Γράφουν ιστορία. Το ραντεβού είναι απόγευμα όμως. Μια βραδιά. Συγκεντρωνόμαστε 6 ώρα για μια βραδιά στο διοικητήριο. Και ό,τι προκύψει. Εσύ τι καταλαβαίνεις, συγγνώμη. Μια βραδιά στο διοικητήριο. Ναι. Ξέρω εγώ, ψωμιάδης, παόδ. Ναι, γιατί στο διοικητήριο αυτό είναι. Τσαρπανά, μάρμαρα. Μπράβο, το διοικητήριο είναι Κούδα. Τα πρώτα βήματα του Κούδα. Είναι τσαρπανά, έτσι ο Κούδα εκεί είναι. Ο Κούδα, ο μοναδικό Γιώργο που το λέμε Αλέξανδρο. Ναι. Ποιο δεν πήρε τηλέφωνο, ξέρει μια φορά. Μου λέει Μάριε, πήρα το τηλέφωνο σου από τον κύριο Πετρουλάκη. Εκεί τρομάζω, εγώ παθαίνω σου. Λέω ασφάλεια είναι αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει είμαι ο Διονύσης ο Ψωμιάδης. Έχω μπροστά μου το άρθρο σου για τον Παόβ.
και δακρύζω. Λέω Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα, δεν έχω λόγια. Έγινε, δεν κοροϊδεύω. Τον καλημερίζω. Του είπε, κοιτάξτε πώ σε λατρεύω. Ναι. Τον Διονύση τον καλημερίζω, τον Ψωμιάδη. Ήταν τη βραδιά που το πήρε, το σήκωσε μέσα Καθατζόγλιο, ο ΠΑΟΔ. Το κύπελο έψιμο. Α, ποια χρόνια. Κύπελο, όχι ο Άρης, ο ΠΑΟΔ. Αφανταδόρικο κείμενο δηλαδή για μία ακόμη φορά. Ο ΠΑΟΔ, όχι. Ήμνησα την ιστορία του διοικητηρίου, εγώ μεγάλωσα. Με πήγαινε συγχωρεμένη μάνα μου και έπαιζε με το κατρακυλάκι εκεί. Όταν εσύ έτρωγες χτυπητά αυγά σαν μπούλης στο Χαριλάο. Χτυπητό αυγό δεν έχω φάει ποτέ. Ποτέ το συγχαίρω μου, φίλε. Αναγούλα, αναγούλα. Έχω φάει 50. Αναγούλα, φίλε. Το λέω. Με κακάο. Αναγούλα. Σωτήρι, με κακάο και ζάχαρη. Χτυπητό σου κάνει μάνα. Τρελώσει, ρε. Δεν σε αγαπάει μαμά. Χτυπητό, η μαμά του Σωτήρη, ναι, και η δικιά μου. Μπράβο. Θεός χωρίς η δικιά μου. Μας αγαπάνε. Δεν μας αρέσει. Επειδή σου κάνει χτυπητό αυγό με κακάο. Εσένα η μαμά σου, ξέρεις τι, ήταν συμβατική στα καθήκοντά της η κυρία Καταρίνα. Προσθέτω κι άλλο έναν. Αν μείνω ποτέ μόνο σε νησί. Μάνα, επειδή δεν μου δίνει τον χτυπητό μπρόκολο αυγό με κακάο, είσαι συμβατική. Και αυτό το αυγό που λες, θα πετάω στην θάλασσα και κολυμπάω. Δεν έχετε φάει χτυπητό αυγό. Ρε το συγχαινό αναγούλιαζα, ρε. Πώς θα το πω, το βλέπα δηλαδή και αναγούλιαζα. Τώρα γιατί έχει προβλήματα στα γόνατα. Από το αυγό. Από το αυγό. Το χτυπητό. Ναι. Εσεί εκεί στη Σταυρούπολη, οι μαμάδε σα που είναι εκεί στην Ελλάδα. Εμένα η μαμά μου δίνει χτυπητή να φάω. Χτυπητό αυγό, ναι, ρε, εννοείται. Ακόμα και τώρα. Λοιπόν, ναι. Και άλλο θέμα καθαρά για όλου εσά. Ναι. Θεματάρα είναι το βασικό σήμερα τη εκπομπή. Μην και σταματάκια, μην και σταματάκια. Όχι, δεν καίω θεματάκια. Λοιπόν, Ζωζέ Μουρίνιο. Προθές το πρωί σηκώνεται, παίρνει υπέροχο πρόγευμα στο οροφοδιαμέρισμά του. Στο πανάκριβο ξενοδοχείο που μένει στο Μάντσεστερ. Κατεβαίνει κάτω, τον περιμένει ο προσωπικό του οδηγό και τον πηγαίνει. Στο γήπεδο για προπόνηση. Εκεί όμως βρίσκει τον Ed Woodward, λέει, τον εκτελεστικό διευθυντή. Να του λέει: μην κάνεις προπόνηση, έλα λίγο μέσα. Πάει αυτό. Προσέξτε λίγο, είναι θεματάρα. Εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. 895 μέρες έμεινε στο Lowry Hotel, το υπερπολιτελές ξενοδοχείο του Μάντσεστερ, σε οροφοδιαμέρισμα, το οποίο λογαριασμός έφτασε τα 537.000 λίρες χωρίς τα έξτρα, 600 λίρες τη βραδιά, και ιδιωτικό ασανσέρ. Τα παιδιά του σπάνια πήγαιναν εκεί, καθώς διαμένουν μόνιμα στο πανάκριβό του διαμέρισμα στο Λονδίνο. Και οι λογαριασμοί ακόμη και των τελιβεράδων στο ξενοδοχείο για τις πίτσες έμπαιναν στο λογαριασμό στο ξενοδοχείο που πλήρωνε η United. Μπράβο. Τα ακούει αυτά ο Ρασβάν Λουτσέσκου, φέσια, ο οποίος μένει, από ό,τι έχω μάθει, σε ένα διαμέρισμα 65 τετραγωνικών μέτρων κάπου δυτικά. Έχει μπει πέθριο. Καλά που θα βάλω το Ρουμάνο, ρε φίλε. Πώς νιώθει. Ρουμάνος είναι, ρε. Πώς νιώθει που τα ακούει όλα αυτά και τα διαβάζει όλα αυτά. Έχει μη υπαίδριο. Πώς νιώθει ο Ρασβάν Λουτσέσκου και τι πρέπει να ζητήσει από τον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη. Σκέψου που πρέπει να μένει ο Κλοπ. Και την έχω. Ναι. Ξύπνησε τώρα με την ερώτηση που σου έκανε ο Μπάτμαν. Ο Μπάτμαν, ναι. Ο οποίος Μπάτμαν, παιδιά, την ερχόμενη Τετάρτη είναι λαϊβάρα δωρεάν είσοδος στο Ρόβερ. Ξέρετε, το Ρόβερ κάθε Τετάρτη κάνει λαϊβάρες κούτρα. Καλημερίζουμε τα παιδιά, το Γιώτη. Ο Μπάμπης Τζάμπα την ερχόμενη Τετάρτη στο Ρόβερ. Ο Πατμανίδης με την πάντα ρωτήσω. Ναι. Ενώ κάνεις τόσες πολλές καταχρήσεις. Ναι. Στη ζωή σου. Ναι. Όχι όπως, τώρα. Όπως. Ποτό. Γυναίκες. Τίποτα. Άντρες. Ναι. Όχι. Μπάλα. Ναι. Ξενύχτια. Ναι. Live. Ναι. Ταξίδια. Ξίδια. Ξίδια. Ταξίδια με ξύ, το ύψιλο. Όλα αυτά. Ναι. Ναι. Ταξίδια με. Τι καπνίζεις. Δεν το άρεσε ποτέ. Ποτέ δεν μου άρεσε. Δοκίμασα μικρός, το συχάθηκε τίποτα. Ούτε εγώ. Το δοκίμασα. Μου λέγανε όταν πας αεροπορία θα το ξεκινήσεις στη Σκοπιά σε αυτά. Αεροπορία. Κολοκύθια. Όταν πας, ναι. Όταν πήγα πορεία, να δει τώρα στη Σκοπιά. Στη Σκοπιά, δεν είναι. Δεν περνάει η ώρα. Αφού δεν έκανε ποτέ. Βαρούσα μια-δυο. Αφού δεν έκανε ποτέ. Τραπεδάκια. Τέτοια τραπεδάκια. Άμα ήταν χειμώνα, στραγάλι και σταφ. Δύο εισιτήρια. Για το Άρης Χολαργός. Ματσάρα Καλαθόσφαιρα. Νικ Γκάλι Σχολ Σάββατο απόγευμα. Και δύο μονές για τη Λαϊβάρα Band of Friends. Η original tribute band του Rory Gallagher είναι η καθιερωμένη ετήσια πια λιτανία στον μεγάλο Ιρλανδό που μας άφησε, αλλά μας συντροφεύει πάντα. Support, Nick and the Backbone, δεν σχολιάζω, δεν χάνεται ούτε αυτό. Αύριο Παρασκευή στο Club 8 Ball Σαραδάδικα. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις Gallagher, η live, η Άρηση και τα δύο, αποστολή στο 54526. Για Παυλίνα Βουλγαράκη δεν υποσχόμαστε. Πολύ πιθανό να δίνουμε αύριο, έτσι. Για το live της Παυλίνας της Βουλγαράκη, της κόρης του Γιώργαρου. Για old school rednecks σίγουρα θα δίνουμε. Ανώριμους σίγουρα θα δίνουμε. Και φυσικά Night Stalker, αν και θα γίνει σίγουρα sold out, θα δίνουμε. Αυτά. Μουσική, Σωτήρη.
Λοιπόν, περιμένουμε προτάσεις για ονομασία για τον σχηματισμό της Καταρίνας Ζητοπούλου. Για το σχήμα για το, με το οποίο θα κατεβεί στις δημοτικές εκλογές. Τι ιδέες έχεις? Έτσι, σε μεσικά ρίξε μας. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Και αν κάποιος βγάζει άκρη με αυτήν την βραδιά στο διοικητήριο. Με δέχτηκε, φίλε. Σε, Καταρίνα. Είμαστε φίλοι πλέον. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Θα μας ενημερώνεις. Θέλω να ενημερώνεις. Να είμαι εγώ αυτός που θα ενημερώνω. Ναι. Είπε κάτι με το Βάλτο, τι έγραφε Χρύσανθε, η Νοτοπούλου. Υπάρχει πίσω κάτι καλάμια, ρε παιδί μου. Ναι. Και μπροστά ήταν αυτή και έλεγε μια. Υπάρχει τόση ζωή στον Βάλτο. Κάτσε. Αυτό δεν έλεγε. Στείλ της απάντηση. Εγώ είμαι το μυστικό του Βάλτου. Δεν είναι. Θες να γίνεις η Πινελόπη Δέλτα. Το εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από Γιώργο Ιταλό. Γυναικείο γράμμα στον Άγιο. Χωράνε η Βάλτη τόση ζωή. Φανταστικό. Φανταστικό. Θέλω να το κάνω σε Βάλτο κάποια στιγμή. Γυναικείο γράμμα στον Άγιο. Διαβάζω μήνυμα. Πιστεύω θα σε πετάξουν κάποια στιγμή. Και ζω, να σου θα σε βώσουν. Δες την Κατερίνα εκεί πέρα. Καλά, κάτω και. Κάτω κανονικά εσύ και ας τους Βάλτους. Ας τους Βάλτους. Θες να πλακείς εκεί μέσα. Το νοματάκι σου. Πώς το λέγανε το. Μπαμπής. Νίκος. Από τη Λιβαδιά, Λεβαδιακός. Από τη Λιβαδιά, ναι, και Λεβαδιακός. Τα όχι, όχι τα, Τάσος. Ναι. Το νοματάκι σου. Θα ξαναπεράσω από εδώ. Τι πάθαμε. Καλημερίζουμε τη Λιβαδιά. Γυναικείο γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Φέτος θέλω να μου φέρεις. Άστο τίποτα. Αν ενδιαφερόσουν θα ήξερες. Γιώργο, δεν σου πει ποτέ στον αέρα ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιώργο Ταλό. Ένα υπέρ. Σου έχω πει δηλαδή, αλλά έτσι λίγο πρόχειρα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για ό,τι κάνεις για την εκπομπή. Ζητώ συγγνώμη που σήμερα δεν θα παίξουμε Darkness, αυτό που ζήτησες. Λατρεύω Darkness, μπαντάρα. Τώρα σήμερα είναι λίγο ημέρα Rory Gallagher, έτσι. Okay. Καλημέρα, λέει το, 100, το Παοξάγιο 164. Τελικά θα γίνει αγωνιστική. Γιατί έχουμε δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να στηρίξουμε. Συγγνώμη λίγο παραπάνω. Στον Άρη πηγαίνει, αλλά. Δεν ξέρω τι εννοεί. Είναι περίεργο. Σε 154 περίεργα μηνύματα. Σοβαρά, πλέον. Βγάζει άκρη. Ναι. Δεν κόλλει, δεν κάνω πλάκα. Δεν κατάλαβα. Σοβαρά. Ναι, φίλε, παίζει Ξάνθη Άρης και πρέπει να πάει στην Ξάνθη. Α, πάω ξύση όμω. Με ξέρει. 164. Ναι. Χρήσαμε. Ποια. Τι, ωραία, πού πακολλάει αυτό. Το ξέρω λίγο ότι παίζει Ξάνθη Άρης. Ναι. Τι έγινε, τι. Αν, γιατί μπορεί να μην γίνει αγωνιστική. Δεν έλεγαν τώρα με τον Τζίλο που έγινε, αλλά δεν, ναι, δεν είναι καμία σχέση. Οι διαιτητές έχουν πει ότι θα κάνουν αποχή. Α, είπαν θα κάνουν αποχή. Θα φέρουμε ξένους. Χθες το βράδυ. Θα φέρουμε ξένους. Είπαν θα κάνουν αποχή οι διαιτητές από το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου και σήμερα το πρωί θα ξεκαθαρίσει. Ωραία. Τώρα αυτή την θα τον γνωρίζουμε. Δηλαδή, θα μιλήσουν Περέιρα γραμμένοι για τα πάμε. Ωραία. Να πούμε ότι και ο Λίμπερο, 1:30 θα συνδεθεί ζωντανά με την Μίκρα για να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη τύπου τη Παϊρακλή του Τόμ Παπαδόπουλο. Του Στάθη Καραντώνη, δεν ξέρω αν είναι και ο Ηλίας ο Θοδωρίδης, δεν το ξέρω αυτό. Καλά, είναι άλλος ο ρόλος του, αλλά και αυτός εμπλέκεται. Υπάρχει λίγο ένα χάος εκεί. Πάνε να δημιουργεί μια βαβέλα, ας πούμε, τέλος πάντων. Βαβέλα, ωραία ταινία. Ναι. Έπαιζε λατρεμένους, έπαιζε. Ναι. Κέιτ Μπλάνσετ. Κέιτ Μπλάνσετ. Ναι. Με τον Μπραντ Πιτ. Ναι. Καλή, καλή, δεν υποθυμά. Καλή. Πολύ. Την είχα δει. Στο Κολοσσέον την είδα, νομίζω. Τώρα έχετε μια ταινία με Πενέλοπε Κρούζ και τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Είδα το τρέιλερ, ναι. Όλοι το ξέρουν. Νομίζω μόνο στο Ολύμπιον. Ναι, όλοι το ξέρουν, έτσι λέγεται. Ναι. Δεν ξέρω για αυτήν. Το τρέιλερ, εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω, επιφυλάσσομαι. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πέρασε λίγο στο μπάι και λίγο βιαστικά. Ναι, όντως. Ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ρίχτω ξανά. Ξύπνησε προψέ το πρωί, πήρε το πλούσιο πρόγευμά του στο οροφοδομάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου στο οποίο διαμένει, που στοιχίζει στη United 600 λίρες την ημέρα με ιδιωτικό ασανσέρ. Τον περίμενε κάτω ο οδηγός του, ο προσωπικός του οδηγός, για να τον οδηγήσει στο Κάρικτον, στο προπονητικό κέντρο. Το παλιό ήταν το Cliff, αν θυμάστε. Όπου εκεί τον περίμενε. Η Αλέξης Κόλμπι. Εκεί τον περίμενε ο εφιάλτης γενικά στην United που λέγεται Ed Woodward και δέχεται πάρα πολλά βέλη ως εκτελεστικός διευθυντής και του λέει: μην κάνεις προπόνηση, έλα λίγο μέσα στο γραφείο. Κάθισαν για περίπου 7 λεπτά. Μπράβο. Και τελείωσαν τα πάντα. Περίπου λιγότερο από 7 λεπτά. Το θέμα είναι το άλλο. Το πολυτελές ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει, το Lowry Hotel, που ήταν οροφοδιαμέρισμα με απίστευτη θέα και πραγματικά όλα τα κομφόρτια που λέγανε οι παλιοί. Και το ότι, καλά τα παιδιά του λογικό είναι, μένουν, σπουδάζουν στο Λονδίνο, νομίζω η κόρη του σπουδάζει στο Λονδίνο, ο γιος του δεν ξέρω τι, μένει, έχει διαμέρισμα πολυτελείας στο Λονδίνο, ο Ζωσέ Μουρίνιο.
το αγόρασε μετά το τέλος από την Τσέλσι. Στην πρώτη φορά. Πρώτη φορά, ναι. Γιατί είπε το κάποια στιγμή. Το ξέρεις, Παπαδόπουλα. Ποιο? Ο Μουρίνιο απολύθηκε από την Τσέλσι 17-12. Το έχει εδώ πέρα γραμμένο κάπου. Μετά το τρίμπαλο 3-1, ναι, από τη Λίβερπουλ. Το έχω εδώ πέρα. Στην η κατάρα του ξανααποβλήθηκε. Από τη Μάντσεστερ αυτή τη στιγμή. Απολύθηκε. Αυτή τη φορά. 18-12, ναι, πάλι με 3-1, πάλι από τον Κλοπ. Μάλιστα. Τον οποίο δεν πάει, μία μέρα πριν το δεν πάει στην Μπάγκερ τώρα. Να περάσουμε και την Μπάγκερ. Ναι, έτσι. Και αυτό που λέει ο Χρυσάνθος το έχει εδώ πέρα ως το σύνδρομο της τρίτης σεζόν. Παντού λέει εμπλέκεται ο Γιούργεν Κλοπ. Έτσι. Παίξαν για μία ακόμη φορά το ρόλο τους και έφυγε ή απολύθηκε. Έχει γίνει με την τρίτη περίοδο στην Πόρτο, σε Τσέλσι δύο φορές, Ίντερ, Ρεάλ και United. Η σύμπτωση είναι ότι με την Τσέλσι είχε απολυθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2015 και με την United χθες. Προσέξτε τώρα, ακόμη και οι λογαριασμοί των Ντελιβεράδων για τις πίτσες έμπαιναν στο λογαριασμό του στο ξενοδοχείο πλήρων η United. Καλά ρε Γιφτή, δεν δίνατε μπουρμπουάρ. Τα ακούει αυτά. Εσύ τώρα τι λες, να μην έχουν μόνιμα στους. Ρε τσίπα, έχετε πάρει. Από ποια πιτσαρία παίρνετε. Στερλίνες, pounds, pounds. Ρε τσίπα. Αν ακούει ο Mr. Gold, έπαιρνε και από σένα Mr. Gold. Πένεις, εκεί στις Σικές. Παίρνεις. Λοιπόν, τα ακούει όλα αυτά ο σεμνός, ναι, και ταπεινός Βαλκάνιος coach Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι. Που από ό,τι μου είπε φίλος του ΠΑΟΚ, ναι, κατοικοεδρεύει σε διαμέρισμα 65 τετραγωνικών. Mm. Πολύ καλό, καινούριο, αλλά ένα διαμερισματάκι 65 γονικά, κάπου δυτικά, ώστε να βολεύει και την κίνησή του προς τη νέα μεσημβρία. Μεταφέρω ό,τι μου είπε φίλος του ΠΑΟΚ, που γενικά είναι πολύ πολύ διαβασμένος με τα σημερινά του ΠΑΟΚ. Καρά, ο Ροντρίγκης πώς έμενε στο πανόραμα και πέρα μέχρι και τα ποδήλατα. Πα. Από ιστορία, ιδέα. Τα διαβάζει όλα αυτά και τα ακούει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Τον καλημερίζουμε τον άνθρωπο. Ναι. Αν μας ακούει τώρα, τον καλημερίζουμε. Έτσι. Και την οικογένειά του. Ο οποίος ξαναγίνεται παππούς. Πάτε. Αυτή τη φορά από τον γιο του. Ναι. Είναι από την κόρη του, γίνεται τον γιο του, ο οποίος ονομάζεται Μάθιου, αν θυμάμαι καλά. Μακόναχη. Δεν νομίζω, ρε Παναγιώτη. Δύο παιδιά έχει. Κόρη και γιο. Κόρη και γιο. Ναι. Είναι παππούς. Πού, ναι, πού ζουνε. Φίλε, τι? Δεν τρέπεσαι λιγάκι, το πραγματικά. Το έχω αντραπώρει. Ο Ρασβάν, ναι, είναι παππούς. Τι μου το λες, ρε. Και εσύ είσαι ένα ρεμάλι της κοινωνίας. Μια χαρά περνάω, ρε. Και αυτός μια χαρά περνάει. Αυτός είναι πιο πολύ άγχος. Εντάξει, ρε Μαρή, και εσύ είσαι παππούς χωρίς να είσαι παππούς. Καλά λέει. Και μη μιλάς καθόλου. Εσύ τα κόλλεις τα ζυμάκια σου. Το ΕΚΑΣ μπαίνει αύριο. Το ΕΚΑΣ. Αύριο λογικά θα αργήσεις. Έλεγε, εσύ το καταλαβαίνουμε. Έχει κατανοητό. Έχει ουρές. Ναι. Εγώ λέω ότι εσύ που έχεις μείνει ρεμάλι της κοινωνίας, όταν ακούσεις τον Λουτσέσκου με το καλό άνθρωπο θα γίνει για δεύτερη φορά παππούς. Φοβερό. Πρέπει να. Ναι, εντάξει. Τι σκέφτεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου, πώς αντιδρά. Ναι. Που δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να του πληρώνει και τις πίτσες και τους ντελιβεράδες. Λέω εγώ, αν ξέρει κάποιος ότι τα πληρώνει ο ΠΑΟΚ ή ότι τώρα του Ρόχα θα τα πληρώνει, του Ρόκα θα τα πληρώνει ο Ηρακλής, ας με ενημερώσει. Αν ο Ηρακλής πληρώνει και τις πίτσες του Χωσέ Κάρλος Ρόκα. Ας πληρώσει ο Ηρακλής τους παίκτες που έχει τώρα και μετά θα δούμε και για τις πίτσες. Για τα φαγητά τους. Που πάνε και πληρώνονται από τον Καρυπίδη. Και ζουν με αυτά τα λεφτουδάκια που τους δίνει ο Καρύπ. Θα ήθελες να βρεθείς με τον Λουτσέσκου να πάτε για ένα καφέ, Μάριο. Για πλάκα. Ναι. Τι θα το ρωτήσεις πρώτα απ' όλα. Τι σέκαιγε, σέκαιγε κάτι που να το ρωτήσεις. Όχι. Όχι. Α. Να σου πω με τον Λουτσέσκου. Τι? Δεν με καίει να πάει. Αλλά ναι, αν μου κάτσει, ναι, θα το βέβαια. Ναι. Ναι. Φυσικά. Δεν έχω σκεφτεί τώρα κάτι. Δεν έχω σκεφτεί. Δεν το ρωτήσεις πώς έκανε η αρμάδα του 13-14 και 28-29 έτσι τον τελευταίο χρόνο. Γιατί ξέρω. Όχι, μάλιστα, γιατί ξέρω. Το ξέρει κι αυτός. Μήνυμα του 429. Ή της 429 δεν γνωρίζουμε. Ναι. Λέμε πάντα παιδιά το του είναι συμβατικό επειδή ποντάρουμε στην πλειοψηφία του ακροτηρίου που είναι φαντάζομαι αρσενικού γένους. Ένα από τα μεγαλύτερα κιθαριστικά ποίηματα που έγραψε ο Ρόρι, παρένθεση, άρα και η ανθρωπότητα, κλείνει παρένθεση, είναι όλη η εισαγωγή του Million Miles Away στο Irish Tour. Καλημέρες. Δεν έχεις άδικο, εννοείται, δεν έχεις άδικο. Να πω ότι όποιος θέλει, όποιος ήταν στο live του Rory Gallagher, στο Palette Sport, το 81, είναι, αν δεν κάνω λάθος, 80-81, ήμουν μέσα. Πριν τον κρεμίσουμε το τελικό, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ας επικοινωνήσει με την εκπομπή, η Θεσσαλονίκη λατρεύει τον Rory Gallagher, λατρεύει αυτόν που θα άφηνε την πόλη στην ουσία χωρίς μπάσκετ και χωρίς Άρη. Για σένα, 429, από Σωτήρη Δασκαλάκη. Τι κάνει.
Τι παίζεις ρε. Ήσουν 81. Πες τώρα. Ήσουν. Κάτσε να πει. Ναι. Ήμουν, μαζί με εδώ. Τρία άτομα, τρεις ήταν. Μπάσο, Τύπανο και ο Ρόρι. Περιμένεις πότε θα μπει, πότε θα έρθει τώρα, όπου να είναι μπαίνει, ξέρεις. Θα τον γκρεμίσαν το παλέ. Τρία άτομα γκρεμίσαν το παλέ. Τρία άτομα. Ο Ρόρι, ο μπασίστας του και ο ντράμερ του. Ο μπασίστας είναι αύριο το βράδυ στο 8ball, έτσι. Ο μεγάλο Τζέρι Μακάβοη. Πόσο είναι περίπου. Ζει και βασιλεύει. Πόσο είναι, 70, 68, κάπου εκεί. Σαν και εσύ ένα τρίξελ, αν το δεις. Κλασικός Ιρλανδός. Δεν κάνω πλάκα. Άιντε πάρτα. Σωτήρη, τους έχεις δει αυτούς που έρχονται αύριο. Ο Ολλανδός είναι που τραγουδάει και παίζει κιθάρα. Ο Μαρσέλ. Αμστελα... Φιλέ, θα τρομάξεις. Θα τρομάξεις, δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή, αν σε βάλουν. Αν μείνεις έξω την πόρτα του 8ball και ακούς, θα πεις ότι παίζει CD μέσα. Ότι έχουν βάλει βινίλιο ή CD κανονικά. Ίδια ακριβώς. Η εκπομπή η οποία για μία ακόμη φορά ασχολείται με τα αθλητικά δρόμενα της πόλης. Μια πολύ ωραία μουσική προσέγγιση. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Να πω χίλια μπράβο στον Άρη Αβάτου. Χίλια μπράβο για την εμφάνισή του σε ψέ κόντρα στον Ολυμπιακό. Που έβαλε γκολ ενώ ο Άρης Θεσσαλονίκης δεν έβαλε. Όχι, δεν από αυτό. Καμία σχέση, όχι. Για ομάδα Ιερομόναχων. Τρομακτική ομάδα απέναντι σε Ολυμπιακό. Ας ήταν με πιτσιρικάδες. Και άλλο, όχι όλοι πιτσιρικάδες. Και ο Πάρντο έπαιξε και ο Ανδρούτσος έπαιξε. Μια χαρά ομάδα ο Άρης Αβάτου. Και τι μου έκανε εντύπωση. Ότι παρά το ότι είναι ομάδα με έδρα που έχει το Άβατο του Αγίου Όρους. Ούκο λίγες γυναίκες στο πανέμορφο παλιό γήπεδο της Ξάνθης. Γι' αυτό πήγα να το δω. Με ειδοποίησε ο ψηλός ο Δημήτρης. Ναι. Μου λέει, δεν το βλέπω. Εκεί έχω πάει. Ξάνθης Νικός Αλεξανδρούπολης έχω πάει. Με σερέτη στην Ξάνθη. Το 85-86 κάπου εκεί. Ποιοι θα με δέρνανε. Ποιοι. Εκεί μέσα. Ποιοι άλλοι. Ποιοι. Στην Ξάνθη μέσα. Ξάνθη. Παιδιά το είδατε. Σωτήρη, γηπεδάρα. Η σκεπαστή απέναντι επίσημα και από πάνω ανεβαίνει η συνοικία με τα σπίτια, με τα κεραμίδια. Σκαρφαλώνει σαν να θέλει να δει τζάμπα τον αγώνα. Δεν υπάρχει. Ποια μοντερνιά τώρα, ποια πηγάδια ρε παιδιά. Γύρνα ρε Ξάνθη εκεί. Λαμαρίνα και καλά. Γύρνα ρε Ξάνθη εκεί. Γύρνα και βάλ τον Άρη εκεί πέρα μέσα. Παίξε μπάλα. Τι κάνει ο σκύλος. Σαν ακούω τον Μπουζουκτσί, τον αδερφό της Κατερίνας. Τον κουνιάτο του Χρύσανθου. Δεν κάνω πλάκα. Κάτι τη φέρνει στο κεφάλι. Παίζουμε που είναι ωραίο. Ναι. Αλλά δεν είναι για τρόικα. Ναι. Είμαι έτοιμο να κοιμηθώ, ρε παιδί. Είναι μαγικό. Ποιο μου. Βάλε μέταλ. Βάλε μάνο γουρ. Για αυτό ακριβώς το λόγο όμως, ναι, αλλά. Βάλε μάνο γουρ. Τώρα κοιμήθηκαν οι φίλοι ακροατές ή άλλαξαν. Λοιπόν, να το. Λίγο ένταση. Να την πω την ιστορία. Λίγο ένταση θέλουν. Σε ποιο τουρνουά είχα πάει. Ποιο τουρνουά. Ξάνθη. Ξάνθη με. Η Ξάνθη το διοργάνωσε. Ξάνθη ΑΕΚ. ΑΕΚ. Στουτγκάρδη. Όχι, αυτή με τον Ολυμπιακό. Και οι δύο Αγγλικές. Αγγλικές. Νόριτς. Ό,τι να είναι. Ιπσουιτς. Ό,τι να είναι. Χάντερσφιλτ. West Ham. Όχι. Όχι. Το έκανε ήταν το Thraki Cup. Γινόταν για 4 συνεχόμενα χρόνια. Thraki Cup, ναι. Ξάνθη, ΑΕΚ και δύο Αγγλικές. Middlesbrough. Όχι. Άντε, πες. Κόβεντρι. Κόβεντρι. Και Πόρτσμουθ. Α, ναι, σωστά. Με τον τέτοιο δεν είναι. Με τον Ηρακλήδη. Και πάω. Και πάω. Με τον Πιθαμανί δεν είναι. Με τον Αθηναίο τον Στέφανο. Ναι. Και με τον Λάζαρο τον Ηρακλήδη. Θα πλακωνόντουσαν, δεν πλακωνόντουσαν εκεί πέρα. Πόρτσμουθ με. Λάζαρε, καλημέρα. Ναι. Πάμε και μπαίνουμε μέσα στο χορτάρι ναι. Πριν τα μάτς. Και πάμε ευθεία, μου λέει πάμε στου παδού του Πόρτσμουθ. Ναι. Λέω πάμε. Αυτό Σαουθάμπτον είναι. Ξέρει τι πίσω έχουν. Αυτό είναι Σαουθάμπτον. Είναι Σαουθάμπτον, αλλά δεν μου λέει τι φοράει. Και τι σκέφτεται να κάνει. Α, και προχωράμε τώρα, μαζεύεται κόσμος. Έχει καμιά 2,5-3 χιλιάδες. Εμείς είμαστε στο χορτάρι, προχωράμε. Εγώ, ο Λάζαρος. 30 χιλιάδες έχει μόνο να τα παίζει με τον Άρη, Ξάνθη. Όχι, εκεί. Τότε παλιά μάζευε. 3 χιλιάδες. Ναι. 2 με 3 χιλιάδες είπα. Yeah. Δεν είπα 30. Προχωράμε κανονικά, πάμε προς το κομμάτι του Σπόρτσμουθ. Μας βλέπουν αυτοί, δεν ξέρουν τι. Όπως πλησιάζουμε, ο Λάζαρος ξεκινάει και ξεκουμπώνει το τζιν που κάμισε που φορούσε. Oh. Και τι φοράει. Μπλουζάκι. Όλο το t-shirt Southampton, Alan Ball Crazy Army, ο θρύλος της Southampton. Ωραία, φάπες. Βλέπω αυτούς, εγώ δεν έχω δει τι φοράει. Αλλά το ξεκουμπώνει, ζεστάθηκε, είχε πολύ καιρό καιρό, λιακάδα, φανταστικό καιρό. Τους βλέπω αυτούς, ανεβαίνουν στα κάγκελα. Και ακούω, φωνάζουνε, bloody bastard, kill the scum, kill the scum, kill the scum. Σκοτώστε τους, μάλιστα. Σκοτώστε τα καθάρων και δείχνουν εμάς. Oh, κοιτάω πίσω, δεν είναι κανείς. Εγώ, ο Λάζαρος και ο Στέφανος. Ο ένας έχει ανεβεί πάνω στο κάγκελο, ένας έτσι. Να η μπουκα. Αρχίζω. Έτσι καταλάβατε πως είναι τώρα στο ραδιόφωνο. Ναι, γομάρι.
Αρχίζω εγώ και κάνω διαγώνια κίνηση και τρέχω προς τα γραφιάκια που ήταν αριστερά. Εσύ παλιά σου ντάεις. Ψέματα. Στο λόγο μου. Τρέχω. Στο λόγο μου. Δεν σε πιστεύω, αφού λες τρέχω. Ο Λάζαρος πάει μπροστά τους, ο Στέφανος ψιλοαρχίζει να τρέχει μετά από μένα. Τα θέλω. Και ο Λάζαρος φωνάζει. Ελάτε εδώ ρε Φλόρι. Λουπιχή Φλόρι, έχω φύγει. Εντάξει. Ποιο τύπο είναι τη πόρνη, ξέρει. Όχι. Τον είσαι και η R3 ρεπορτάζ προηγούμενη μέρα που ήρθανε στο καπάνι, μέσα στην αγορά. Χαλκιάς. Η κλασική μορφή της πόρνης. Το καπάνι ο Χαλκιάς. Που... Α, με το δόντι το τέτοιο στο γύρο με, με πασί μουστάκι μέχρι εδώ, με λαχρινό τριχωτός, με 30 τατού, σαν ναυτικό στη δεκαετία του 50, που έχει δει την Πόρτσμουθ 1500 μάτς σε ρί. Εγώ θυμάμαι ένα κλασικό ρεσίβι στο γύρο 88 χωρίς δόντια και πετατού και τέτοια. Άλλο αυτό. Ο της Νότιχαμ. Τον έπεσε η γερμανική ασφάλεια. Το σάπι στο ξύλο. Με εδώ πέρα τα του Νότιχαμ Φόρεστ εδώ. Από μέσα εδώ. Φόρεστ. Ναι, ρε. Ναι. Παιδιά, δεν... το ότι τη γλιτώσαμε. Αυτός έχει τα του τα πρωταθλητρινό που πήρε η Φόρεστ. Γιατί αν ήταν ο παδό Μάτζερ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πεντακάθαρα τα δόντια. Αλλά είναι γηπεδάρα. Το είδα χθε και έκλαψα. Μπράβο. Και κόσμο. Είδε τι είχε. Ναι, δεν το είδε. Μια χαρά κόσμο. Ένα-δύο Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο γκολ. Ημίχρονο. Ένα-δύο. 0-1. Με τον. Με τον. Ιερόνιμου. Το παιδί, τον Μάριο, τον Αλβανό του Ολυμπιακού. Ελληνοαλβανό. Ο πιτσερικά μωρέ. Μπουρουσάι. Που θυμίζει Μαυράη. Έτσι λέγεται κάπω. Σαβράι, Νταβρα, ξεχνάω τώρα. Μάριο το μικρό του. Μπουρουσάι. Το 0-2 ο Ανδρούτσο. Και ένα-δύο κεφαλιά. Μιώσα. Ωραία. Το πολύ ωραίο κεφαλιά. Το παιδί το ξεχνάω τώρα. Του Άρη Αβάτου. Δεν είπε τίποτα. Ειλικρίνεια. Ειδικά όταν δεν υπάρχει λόγο. Απογοήτευση σήμερα. Όντως, μηνυματικά. Εγώ περίμενα. Πραγματική απογοήτευση. Γιώργο Ιταλό. Σκοπιά στην αεροπορία. Γελάνε και τα πεζοδρόμια. Γιώργο Ιταλό, έχω βαρέσει τρελές σκοπιές υπό αντίξωες συνθήκες στην αεροπορία, αγόρι μου. Και στην Τρίπολη, και στο Τατόι, και στο Ελληνικό, και εδώ στο Σέδες για μία εβδομάδα, και 19,5 μήνες στο Πήλιο. Έτσι. Οπότε το κλείνουμε εδώ πέρα. Σε λατρεύω, σε αγαπώ, το ξέρεις. Λοιπόν, τώρα κάτι κινείται με τα μηνυματάκια σας, κυρίως για Ρόρι Γκάλαχερ. Δίνουμε δύο εισιτήρια για το Άρης Χολαργός. Έτσι, δύο. Μπάσκετ, 5 η ώρα το απόγευμα, νομίζω ο Παναγιώτη, εκεί, κάπου εκεί στο Παναγιώτη. Κάπου εκεί τέλος πάντων, Άρης Χολαργός το Σάββατο, στο Νίκ Γκάλης Χολ. Και δίνουμε δύο μονές προσκλήσεις για το tribute στον τεράστιο, στον μοναδικό Ιρλανδό Ρόρι Γκάλαχερ από την Band of Friends. Με Τζέρι Μακάβοι, με Τεντ Μακένα που παίξανε μαζί του για χρόνια ολόκληρα. Με τον Μαρσέλ Σεπρεζίλ και τον Ρέι Μπίβις Support in Nick the Backbone, η μπάντα του Νίκου του Ντουνούση, του δικού μας του κιθαρισταρά. Αύριο Παρασκευή στο Club 8ball Σαλαδάδικα. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε, δίπλα Άρηση, live και τα δύο αποστολή στο 54526. Βασίλη, καλημέρα κυριούλιδες λέει, καλημέρα, να σε καλά Βασίλη, να σε καλά Ιωάννη, να σε καλά Γιάννη. Ευχαριστούμε τη συμμετοχή. Άλλος ο Γιάννης, άλλος ο Ιωάννης. Πάμε στη γραμμή, περιμένει να είστε σύντομοι, περιεκτικοί, με ρυθμό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, αδερφέ. Ο no name του ΠΑΟΚ. Α, σήμερα έχει μια χαρά γραμμή. Σήμερα η γραμμή είναι κούκλα, ναι. Σήμερα τι υπάρχει. Κάνετε, κύριε Ουλίδες. Καλά, παλικάρι μου, καλά. Ωραία, ωραία. Ναι, πάμε. Ναι. Πάμε, ναι, σε ακούμε, πάμε. Έλα, μ' ακούτε. Μη χειρότερα. Ναι. Έλα, ρε παιδιά, τι έγινε, τι κάνετε, είστε καλά. Απλά κάτι, κάποιος μπήκε στη γραμμή. Α, κάτι και τρίτη φορά, καλά είμαστε. Τέλος πάντων. Ναι, πάμε, αγόρι μου. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Οι διαιτητές πέρυσι που την άξανε ένα πρωτάθλημα στον αέρα, γιατί δεν κάνανε αποχή? Γιατί δεν ξυλοκοπήθηκε κανείς. Α, δεν ξυλοκοπήθηκε. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή πέρυσι που κάνανε, την άξανε ένα πρωτάθλημα στον αέρα, με τις αποφάσεις τους, που κάνανε τόσο κόσμο, το φτάσαν στα όρια του κεφαλικού, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ποιοι διαιτητές φτάσανε, διαλύσανε ένα πρωτάθλημα? Ποιοι διαιτητές, έτσι που το λες, σαν να είναι. Τέσσερις. Και ο Αρετόπουλος που σηκώθηκε και έφυγε χωρίς λόγο. Άρα έναν θες να πεις. Ναι. Έναν. Συγγνώμη, αυτός δεν είναι μέλος των Ελληνοδιαιτητών. Τι ήταν, από τη Σουηδία? Ναι. Ναι, ακούς, ακούω, εντάξει, είναι ωραία. Ναι. Γιατί και έτσι που το είπες. Κάτι, και το σύν 8 του ΠΑΟΚ ήταν πολύ στο ότι παίξανε σαν ντέρμπι ξένοι διαιτητές, φίλε. Ναι. Αν δεν παίζαμε με ξένους διαιτητές, μπορεί το πρωτάθλημα να ήταν μπροστά Ολυμπιακός τώρα. Γιατί ο Ολυμπιακός με ξένο διαιτητή δεν έχει κάνει ούτε νίκη. Ο Ολυμπιακός, αν έκανε έστω 3 γκολ στις 9 με 10 σούπερ κλασικές που έχει στα μάτς με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Έλα, κλάψε λίγο. Κλάψε ναι, για τον θα ήταν τώρα ένα βαθμό πίσω. Ναι, κλάψε για τον Ολυμπιακό της καρδιάς. Μιλάω με επιχείρημα. Εσύ τώρα δεν είναι επιχείρημα αυτό. Και αν και αυτό αν. Είναι θεωρία. Και αν, και αν. Εσύ με ρουφιανεύεις. Εσύ με ρουφιανεύεις τώρα. Εγώ μιλάω με στοιχεία, με επιχειρήματα. Δεν είναι στοιχείο. Ανέβαζε τα γκολ και ο ΠΑΟΚ ανέβαζε τον γκολ. Δεν ξέρω εγώ στην Ατρόμητο. Και εμένα μου έρθει ο Τζίλος στο πέναλτι στον Ατρόμητο, τώρα θα είχα κάνει 14 στα 14. Να μην είχα και μείον 2 στον Ισραήλ. Αν ο Τζίλος έδινε το ένα από τα δύο πέναλτι στο Ξάνθη Ολυμπιακός, λέω κι εγώ αυτά είναι θεωρητικά.
Εγώ μιλάω για ευκαιρίες που έκανε ο Ολυμπιακός. Καλά, καλά. Δεν είναι θεωρητικό αυτό. Τις έκανε. Όλα μπαίνουν, δηλαδή εμείς τι κάνουμε. Όχι, δεν μπαίνουν όλα. Ναι, αλλά σε μάτς με Παναθηναϊκό, πάω και ένα διαιτητή πάντως το πέναλτι στο Βικελίδη στην αρχή του άλλου δεν το έδινε. Άκου λίγο τι λέει εδώ πέρα ένας κυριούλης. Άκου λίγο τι λέει ένας κυριούλης. Ένα από τον Μούφα που πήρε. Πέντε πέναλτι. Δηλαδή και αυτό έλεγε αν έβαζα όλα τα πέναλτι, τώρα θα ήμουν εκεί. Εγώ δεν είπα να έβαζα. Εγώ είπα να μην έδινε το κανόνα ισοφάρισης. Ένα μηδέν θα έλεγε. Ναι, ρε αγόρι μου. Και εσύ αν ασπάβα το δικό σου. 2-2 θα έλεγε. Τα μούτρα τα δικά σου. Ναι. Ω, Σωτήρη. Στο Σωτήρη τα λέω. Ναι. Έχεις χάσει 800 πέναλτι με το αν θα πάμε. Τρία έχω χάσει ρε φίλε, τι 800. Τρία. Άλλο τρία, άλλο 800. Δεν θα έσουν αλλού, δηλαδή τι πρέπει να λες τώρα. Κι εγώ αν θα ήμουν τώρα πρώτος. Αν ξημερώσεις σε χάνω. Εγώ τώρα που είσαι στον αέρα, θέλω να πω δύο πραγματάκια σε δύο παίκτες. Της Arsenal. Στον Αριστοτέλη τον Κολαρά. Στον Αριστοτέλη τον Κολαρά. Ποιος είναι ο Κολαρά. Να είναι σήμερα σε ετοιμότητα. Ποιος ρε. Ο στόπερ Κολαράς, ο Αριστοτέλης. Κολαράς. Και στο Μανθαίο το Μαρουκάκι. Ναι, Μαρουκάκι. Να θυμίσω. Να θυμίσω. Να σου θυμίσω. Και τον Κοκαλά, τον τερματοφύλακα. Να θυμίσω. Ο στόπερ των Ιωαννίων έρχεται, όχι όπως της Μίλαν. Να θυμίσω στο Μανθαίο το Μαρουκάκι τι τράβηξε στην Τούμπα. Σε ποιο μάτσο τύρι δασκαλάκι, γιατί μόνο εσύ το ξέρει. Περίμενε, Μαρουκάκι. Μάτς Κυπέλου, ΠΑΟΚ με. Πρώτο μάτς 2-0. Πρώτο μάτς Καλυθέα. Με Καλυθέα. Που περίμενε. Που να μιλήσω και μετά μιλάς. Να μιλήσω και μετά μιλάς. Που περίμενε μαζί με τον Αλεξάνδρ Ντακόλ μία ώρα να πάρουν μία παλιά της προκοπής και η παλιά ποτέ δεν ήρθε. Γι' αυτό ήταν στην Καλυθέα. Ναι, αλλά μπορεί, τράβηξε όμως μετά από τον λογαριασμό του αρκετά χρήματα. Ωραία. Κλείνω εγώ το τηλέφωνο και πάω να κλάψω και το δράμα του. Πληρώθηκαν εκεί τότε. Ψηφίγαμε τώρα. Τώρα τα είπαμε αυτά. Από του χωρεμένου τον Γιάννη Σαλεβρή πληρώθηκαν. Δεν το ήξερα. Πήρα του μισθού του εκείνη τη μέρα. Χρήσα θέμα δεν ήταν απλήρωτη, πήρα του μισθού του. Τι ωραίε μπαλιέ του μισθού. Περίμενε, περίμενε, γιατί είπε μεγάλο ψέμα. Μεγάλο ψέμα. Ποιος? Είπε πριν. Εγώ. Ο στόπερ του Πας Γιάννενα κάτι έρχεται. Άκουσα, κάτι άκουσα, ναι. Κάτι άκουσα, ναι. Τα Γιάννενα δηλώσαν τον Τζιμόπουλο τιμωρημένο στο μάτι της Κυριακής. Τον αρχηγό της Νέας Ζηλανδίας. Δηλαδή έρχεσαι. Είναι ο βασικός στόπερ. Έρχεσαι, τι να κάνεις. Και της Νέας Ζηλανδίας. Στην Τούμπα έρχεσαι να πάρεις τον χείρε, φίλε. Της Μίλαν δεν ήρθε. Και έρχεσαι χωρίς τον καλύτερό σου αμυντικό. Της Μίλαν δεν ήρθε. Λίγη τσίπα, ρε Χριστοβασίλη, δεν έχει. Της Μίλαν δεν ήρθε. Δεν τρέπεστε καθόλου, ρε. Θέλει να χτυπήσει το μάτι του Κυπέλου γιατί είχε ελπίδες. Αυτά είναι το τελικό. Ο Πας Γιάννενα. Βγαίνει ο Κόλκας, λέει τη σύνδεση. Δεν υπάρχει εδώ ξένη. Τι να κάνουμε. Τα μαυράκια, οι δύο είναι εκτός αποστολής. Λάθος εκτίμηση του Ιταλού τεχνικού. Εντάξει, Παναγιώτη. Χρυσαφέ, χρυσαφέ. Ντροπή. Χθες έχει εδώ. Πήρε αυτό το χάρτινο, ωραία. Έχει στον αέρα ο Κόλκας τον κύριο Κωνσταντινέα. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Ποιο να. Τον κύριο Κωνσταντινέα. Ο Φούρνος. 5 έπαιζε αυτό. Ο Φούρνος. Με το Φούρνο. Περίμενε. Κωνσταντινέας Μπάκας. Και Μπίκας πρέπει να είχαν χθες 494 τηλέφωνα. Ο αδελφός του Μπάκα είναι που δούλευε στο Λίδιο. Ποια είναι η μεγαλύτερη πλάκα. Θα το πεις τώρα, η καλύτερη πλάκα ποια είναι. Η καλύτερη. Η καλύτερη πλάκα χθες. Ναι, πες, έχει στα site του Ολυμπιακού, έχουν 2.000 λέξεις, 5 πρωτοσέλιδα, 15 άρθρα και 24 δε που στοχοποιούν οι παοξίδες στον Τζίλο. Ναι. Και στα site του ΠΑΟΚ έχουν τα δίσκα. 58 άρθρα του Ολυμπιακού, παιδε. Και ξέρεις ποιος είναι ο μάγκας αυτά. Ποιος. Ο Μελισάν. Ναι, έχα διάφορες. Αυτός δεν έχει ποτέ άρθρα. Ποτέ άρθρα. Αυτός μόνο... Ναι, έτσι. Και έχει βράξει όλα. Έτσι. Ναι. Είναι η χολή όχι στα λόγια. Και μου έλεγε ένας πριν... ο ΠΑΟΚ λέει ότι είναι Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λέει ότι είναι ΠΑΟΚ. Yeah. Έχει πάει στη ζούλα, λέει ο Μελισάν και δεν έχει πάει κανένα χαμπάρι. Λοιπόν, είναι η χολή τη, έχει φύγει ο Σωτήρης. Τελείωσε η βαρδιά του, είναι ο Χρήστος ο Κιώσης. Και έχουν τον Κωνσταντινέα στον αέρα. Μπράβο. Κάποια στιγμή ακούω λέει ο Κωνσταντινέας. Ναι, υπάρχουν πολλοί που κάνουν τη δουλειά του σωστά, όπως είστε εσείς. Λέει στο Σταύρο τον Κόλκα. Σωστός, όντως. Πολύ καλός δημοσιογράφος. Λέω Χρήστο, να μπω λίγο μέσα να κάνω μια ερώτηση. Λέω, μα θες. Λέει, ξέρω εγώ, μα αφήνει ο Σταύρος. Λέει, μπες. Λέει, τι να ρωτήσεις. Λέω αυτός που ο Κωνσταντινέας τώρα τον λέει εσείς κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Τι είχε ακούσει ο Κωνσταντινέας από τον κύριο αυτόν τον Κόλκα το επόμενο πρωί για κάτι πάρα πολύ απλό που είπε ο Κωνσταντινέας σε ένα ποδοσφαιριστή. Το θυμάστε φαντάζομαι. Ποιο λες. Τι είπε ο Κωνσταντινέας. Το παικταρά μου. Είπε πάμε παικταρά μου. Σε ποιον. Στο Βασίλη Ντοροσίδη. Και έγινε εδώ χαμός. Χαμός. Κάτσε χαμός γιατί είπε παικταρά το παικταρά. Ναι, σιγά. Και εγώ θα έλεγα, αν ήταν ο Brian Robson, let's go, my player. Λογικό δεν είναι. Λέω, να του πω τι άκουσε.
Θα σβήνουμε τα ψόφα τη μεταδόση. Τη μεταδόση, τα ψόφα τα σβήνουμε. Επιτέλους, Δέσποινα, καλημέρα. Πολύ ωραίο, μου αρέσει. Rory is alive. Να σε καλά, καλημέρα. Ο 2.18. Ναι. Θα διαβάσει ο Χρήσταδος τι ονομασία προτείνει. Για Νοτοπούλου συνδυασμό. Είναι όλο μαζί, μόνο τη μία λέξη να πω. Ξεκινάει από το εγώ, από ό,τι κατάλαβα. Εγώ πάντως θα μου τον σφύριζα. Τον ψήφο. Ναι, μπράβο παιδιά, δεν έχετε ιδέα, σήμερα στερέψατε. Θέλουμε ιδέα, δώστε, προτείνετε ονομασία για το συνδυασμό της κυρίας Νοτοπούλου. Σκέφτεσαι να παίξουμε μπαράζ. Θα τα στείλουμε όλα. Εσύ, αυτό πες μου. Τι... Αν πάω και Άρης. Αν πάω και Άρης φέρουν το ίδιο σκορ εκτός από το να χάσουν και οι δύο. Γιατί αν χάσουν και οι δύο. Αποκλείονται και οι δύο. Όχι, δεν αποκλείονται. Είναι τετραπλή ισοβαθμία. Εκεί πάει το goal average. Εκεί πάει το goal average, τα goal κτλ. Έχω την αίσθηση ότι έχουν πλεονέκτημα. Ναι, το ζήτημα είναι ναι. Άμα χάσουμε το ίδιο σκορ, λέω εγώ. Αν χάσουν πάνω από. Αν χάσουν 1-0, νομίζω περνάνε ο Πάοκ και ο Άρης. Αν χάσουν με πάνω. Όχι, είναι όλοι τρία. Άμα χάσουν με 1-0, έχει μπαράζ, ναι. Γιατί θα είναι τετραπλή ισοβαθμία με όλοι 3-3 γκολ. Όχι. 2-2 θα χάσουν. Ο Ηρακλής τελικά δεν τσεκάρει το σκορ. Ο Πάοκ. Πάρω λίγο. 0-8. Με ίδιο σκορ, λέει. Με ίδιο σκορ λοιπόν νίκης, ας πούμε, ή ισοπαλίας, παίζουν μπαράζ, φίλε, για την πρώτη θέση. Το Καφτατζόγλιο, μάλλον. Δεν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Μάλλον Καφτατζόγλιο. Μακάρι. Για ανακαίνιση του Καφτατζογλίου. Μία πορεία. Και για να διευρυνθεί η παράδοση, γιατί δεν με κερδίζει το κύπελο μετά το 70. Παναγιώτη, μία πορεία. Γιατί το ματς γίνεται στο Γρηγόρης Λαμπράκης και δεν γίνεται στο Δημήτρης Δημητρίου, το ματς του ΠΑΟΚ. Το ΑΕΤΟ ΣΠΑΤΟΝ ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο του ΑΕΤΟ γίνεται κανονικά. Όχι. Όχι, κάνεις λάθος. Στο γήπεδο του ΑΕΤΟ γίνεται κανονικά. Στην Καλυθέα παίζεται. Στο γήπεδο του ΑΕΤΟ. Στο Γρηγόρη Λαμπράκη. Ποιος λέει, ρε παιδιά, την αλήθεια. Ορίστε, πάλι την εφημερίδα. Για πες μας, Μάρη. Γρηγόρης Λαμπράκης, μήπως για τις αριστερές καταβολές του ΠΑΟΚ. Μήπως γι' αυτό την έκανε και. Όχι. Άνισε, για πες μας. ΑΕΤΟ ΣΠΑΤΟΝ, γήπεδο. Πες ότι είπες μπουρδα. Α, οκ. Όπα, ζητώ συγγνώμη. Λάθος του δημοσιογράφου εψέ. Α, μάλιστα. Λάθος δημοσιογράφου εψέ. Περίμενε. Περίμενε. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία αυτή. Δημοτικό στάδιο Σπάτων. Λάθος του δημοσιογράφου εψέ. Παρ' όλα αυτά, εσύ σήμερα το αναπαρήγαγες. Είναι αυτό που λέω. Ναι. Ακούς μια μπουρδα από κάποιον. Δεν είναι μπουρδα, ρε φίλε. Και την άλλη μέρα. Δεν το διδάξει κάποιος τον δρόμο. Αν το πει ένα, το αναπαράγεις ως γεγονός. Ενώ είναι μπουρδα. Μπουρδολόγε. Easy boys. Αγάπη, με γεια τον μπουφάν σου είναι απίστευτο, σε υμνό στον αέρα, κοφτό μπουφανάκι, τονίζει τη θηλυκότητά σου. Ευτελές καμάκι και δημόσιο. Και παντελονάρα, το κοφτό, το κάπρι σήμερα, το βινίλ με το φερμουάρ. Μάρια σου έχει πει ότι δεν θα βγει μαζί σου. Τι παλεύει ο Κακομύρης, τι αγκάνεις. Ούτε ο μπαμπάς της είναι πιο μικρός από σένα. Το ξέρετε, Μιχάλης Μητσόπουλο. Αυτή τη βλακία όταν την ακούω, α ναι, ο μπαμπάς της είναι πιο μικρός από σένα. Μα είναι. Ναι, αλλά ο Γουντι Άλεν έχει 20 ώρα. Ο Γούντι Άλεν έχει πολλά λεφτά. Ο Γούντι Άλεν έχει τη θετή κόρη του. Ο Γούντι Άλεν έχει και πολλά λεφτά. Και εξηγεί. Χθες έγινε τέτοιο με τα τρία του Γούντι Άλεν, τα είδες. Είδες. Μια 18χρονη τώρα, 40, έκανε και μία φάρο, λέει. Η μία φάρο έχω βαρεθεί. 300 θέματα έχω μόνο μαζί. Πριν χρόνια γιατί. Τελευταίο τετράγωνο. Παρ' όλα αυτά ο Γούντι Άλεν είναι σκηνοθέτης. Τον κατηγορούν γιατί. Ότι έκανε τρία, τι, με τι. Δεν κατάλαβα. Όχι, δεν τον κατηγορούν. Το λένε. Και μου άρεσε, λέει κιόλας. Ναι, τι πες μου, ρε Παναγιώτη. Τίποτα, αυτό ρε φίλε. Βγήκε μία χθες και θέλει να πουλήσει κανένα βιβλίο, κανένα τέτοιο κτλ. Και είπε πριν 25 χρόνια. Είναι πριν 25 χρόνια κάναμε τρίο με τον Γούντι και την μία. Μπράβο. Η μία. 18χρονη σήμερα. Όχι, 41 σήμερα. 41 σήμερα. Άρα δεν ήταν μία. Αυτό τι είναι. Α, κατηγορώ για το δασκαλάκι. Δεν το κατηγορώ, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, κατηγορώ. Σου είπε ότι το έκανε και το ξέρει και μία. Μπράβο. Ωραία, μπράβο. Ενώ ήταν τρεις, το ξέρει και μία. Ωραία, εντάξει. Συζήτηση της Βασιλίσσης Ελισάβετ με τον Σερ Άλεξ Φέργκισον. Ελισάβετ, Φέργκι, who is this νιάνιαρο που μας έφεραν για προπονητή? Φέργκισον, ο Σόλσκερ Μακουίν, παλιά δόξα της ομάδας μας. Ελισάβετ, α, θυμήθηκα. He was that man που έπιανε με ποπό του μπαρμπούνια. Και με αυτό τον σερσερί, βρε old Φέργκι, θα χτυπήσουμε μισητή Λίβερπουλ. Κάτι άλλο σκεφτούμε, to stop the new empire. To stop. Stop me. Ειλικρινά, σε έχει σιγαθεί η ψυχή μου.
Δύο εισιτήρια Άρης Χολαργός, δύο μονές προσκλησούλες. Rory Gallagher αύριο βράδυ στο 8-Ball. Μη σπρώχνεστε. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο Άρης live και τα δύο αποστολή στο 54-526. Αδέρφια, μένουν 16 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσει τα δύο εισιτήρια του Άρης Χολαργός και τις δύο μονές προσκλησούλες για το live της Band of Friends, το tribute του Rory Gallagher αύριο βράδυ στο 8-Ball. FM και όνομα τεπώνυμο δίπλα live ή Άρης και τα δύο αποστολή στο 54-526. Αλλαγή ηχολήπτη, Χρήστος Κιώσης. Περιμένουν νομίζω δύο γραμμές. Χρήστο, μία γραμμή περιμένει. Καλημέρα, θα πάμε στη γραμμή. Πάμε στη γραμμή. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Πάμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημερίζουμε λατρεμένη κυρία Ρίτα. Αγαπημένη κυρία Ρίτα. Να είστε καλά, παλικάρι μου. Να είστε καλά. Να είστε όλοι καλά. Ναι, να είστε καλά. Πήρα να ευχηθώ μονάχα, μέρες που είναι. Να ευχηθώ καλές γιορτές με κάθε καλό. Είμαι ένα άντρες όλου του κόσμου. Όχι μονάχα εσείς. Όχι μονάχα οι συγγενείς μου ή οι συγγενείς σας. Όλου του κόσμου οι άντρες να περιστοιχίζονται από την κόρη του Ασκληπιού, την υγεία, την υγεία δηλαδή, και την ευφροσύνη. Μία από τις τρεις χάριτες. Η ευφροσύνη ήταν η κόρη με την έντονη ακτινοβολία χαράς, έντονη χαρά. Μας συγκινείται, κυρία Ρίτα. Και η... Σε σχέση με τις κατάρες που μου έριξε η κυρία Εύη προχθές. Συγγνώμη. Ναι, μας συγκινείται, λέω. Σε σχέση με τις κατάρες που ειδικά εγώ έφαγα από την κυρία Εύη προχθές. Όχι, Παναγία μου. Όχι, παλικάρι μου. Δεν μου έριξε κατάρα, όχι, όχι. Μια χαρά είναι, κυρία Εύη. Και οι γυναίκες να περιστοιχιζόμαστε. Μάριε, από τους πρώτον να είμαστε στην αγκαλιά του Ασκληπιού και να περιστοιχιζόμαστε τον μπαμπά της υγείας, όχι της Βούλας. Τι είπες, τι είπες? Όχι της Βούλας. Ο Παναγιώτης είπε. Ποια Βούλα εδώ εσύ? Όχι, Παναγιά μου. Από τον Ασκληπιό και από τους γιους του, τον Μαχάωνα που ήταν χειρουργός, και τον Ποδαλήριο που ήταν παθολόγος. Δηλαδή είμαστε σε χέρι, να είμαστε είναι σε χέρια. Είναι Ποδαλήριος. 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 Με έψιλο γιώτα το λέει. Όπως και είναι χειρουργός. Καλά το είπατε. Γιατί αν το πεις το χειρουργό χειρούργο, σε πετάει έξω. Ποδαλήριος. Όχι, είναι, είναι ο Μαχάωνας ήταν χειρουργός. Και ο Ποδαλήριος ήταν παθολόγος. Ωραία. Εμείς δηλαδή οι γυναίκες να είμαστε σε αυτή την τριάδα, να είμαστε ασφαλισμένες. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρίτα. Φιλιά, γεια, γεια. Να είστε καλά. Πρόνομε υγεία. Θα δούμε πάλι με τις γιορτές, να πάρετε πάλι. Να είστε καλά, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Βιντεοφόρο, θα απαντήσουμε τώρα στο μήνυμά σου. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Παθολογικά εκεί, αχέπα. Τα χαμάτα οπαδός του ΠΑΟΚ από το περήφανο Κορδελιό. Πάνα θεμά, οπότε το μάθει να το πει σωστά. Ελευθέριο, τι εννοείς? Δίπλα, ρε, αριστερά. Δίπλα, αριστερά. Α, δεδροπότα μου. Έτε. Ναι, παλικάρι μου, ψυχούλα μου, σε λατρεύω. Αυτή η Αθηνά την ακούς, την Αθηνά κάθε μέρα, από το κίτρινο μαύρο Κορδελιό. Έχει καμιά γειτόνισσα δίπλα, το ξέρει αυτή? Πώς το, μας στέλνει και χθες έστειλε χρυσογεννιάτικα κάλαντα για τα πώς θα χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Φανταστική η Αθηνά. Μην τη στείλω κι εγώ κάλαντα πώς θα ξαναπέσουνε. Ναι, μην το κάνεις, εντάξει. Γεια σου, Χρήστο Δεαλάνη. Μια ζωή στον Άρη. Βάλε, σ' άρεσαν τα δωράκια που σου φέρω, Παπαδόπουλα. Εσύ τα διάλεξες? Εγώ τα πουλάγα. Το πιάσε την εκδοχή στο κρατήσει. Γνήσια είναι άρα. Γνήσια είναι άρα. Ναι. Ο οποίος τα χαμάτα ξέρεις, ναι. Τα κάνει στο Χεσλόνι ένα πρωί. Ναι. Λέει, λέω να έρθω από εκεί, λέει, έλα, λέει, έχω φέρει πολύ ωραία cup. Ναι. Λέω, εγώ ξέρεις, κατάλαβα. Καπελάκι αμερικάνικα, ναι, baseball cup. Ξέρεις, λέω, θα έρθω να δω. Έλα, μου λέει τώρα πάνω στη λαϊκή είμαι. Άλλο cup, άλλο cup. Λέω, πολλά καπελάκια. Λέει, τι καπελάκια ρε, εσύ, ρούχα, λέει, cup. Λέω, ρε, εσύ, gap. Λέω, φύγε, κλείς, θα μας πάνε μέσα. Άρα, τα χαμάτα είσαι τώρα σε λαϊκές. Πού και πού πάω, στα ρεπό. Πού και πού. Μια χαρά έτσι, ο Μπουτάρης, μια χαρά. Συνέχεια, η σύμβαση ανανεώνεται. Μάριο, ναι, αγόρι μου. Πώς είπαμε για το, αυτή που θα κατέβει για το ΣΥΡΙΖΑ για τη Δημαρχία. Η Κατερίνα, είναι το πουλί Κατερίνα.
Ξέρεις, θα λες το σλόγκαν της. Ναι, για πες το σλόγκαν. Είμαι Κατερίνα, ναι, και για σένα θα το ξυρίζω. Έγινε τα χαμάτα, γόρι μου, καλά Χριστούγεννα, να είσαι καλά. Σου δω και ένα άλλο. Αν είναι έτσι ελαφρύ. Αν είναι έτσι ελαφρύ, να κλείσω τα δωμάτια μας. Επόμενη γραμμή. Κυρία Ρίτα, ξεχάσατε την Μπεμπέκα, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Μπορεί το κεφάλι, είναι το Κόνορ. Γιώργο Ιταλό, για σένα αυτό που ζήτησες το πρωί και πάμε σε μηνύματα, γραμμές ανοιχτές καλείτε. 2310-287-888. Μπαράζ, βιτιοφόρος. Ναι, Μπαράζ. Με μεγάλη χαρά βλέπω που μήνυμα του βιτιοφόρου. Πάρα πολύ καιρό έχει να στείλει. Αν χάσουν Άρης και ΠΑΟΚ με 2-1, τι γίνεται? 4-4 γκολ. Αν χάσουν με ένα γκολ διαφορά και οι δύο, είπα, αν φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, έχουμε 4 ομάδες ισόβαθμες με τα ίδια σκορ. Ναι. Και ξαναπαίζουν μεταξύ τους μπαράζ. Όλοι. Αριστοτέλη, Κολάρα, κλείστους το σπίτι. Λάθος εγώ, ζητώ συγγνώμη, ε. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Αριστοτέλη, Κολαρά. Σφιχτά πίσω, ναι. Ματθαίο Μαρουκάκη, θυμίσου το σκηνικό με την Καλυθέα. Πρώτο μάτς 2-0, δεύτερο μάτς η Τούμπα, φεύγετε τρεις φορές εσύ και ο Ντακόλ μπροστά, ναι, και τρέμαμε εμείς. Και περιμένετε η Σμάτιν να γίνει μπροστινή μπαλιά. Αλλά η μπάλα πήγε παράλληλα και προς τα πίσω. Euro 2004. Και όπως με ενημερώνει μικρά ο Χρήστανθος ο Τσαλτίδης, ο Θεός χωρέστον, μεγάλος, τεράστιος Γιάννης Αλευρής, μετά από μία μέρα πλήρωσε τους ποδοσφαιριστάς της Καλυθέας. Τους γνωστούς τους πήραν τα παιδιά. Ναι, μου δεν είπα, είμαι κακό. Εσύ μας ενημερώνει. Γι' αυτό και ο Πέτρος Θεοδωρής, Θεός χωρέστον, ήταν τυπικός μετά τα Ηρακλής ΑΕΚ με τον γκολ του που έφαγε ο Καρκαμάνης. Χρήστο τώρα, ό,τι να είναι. Και όσοι, ό,τι να είναι. Παίζει αήτο πάτων πάω. Και ασχολείσαι εσύ μόνο. Υπάρχουν παίκτες κρίκοι που συνδέουν την αλυσίδα αυτή, την αόρατη, την ποδοσφαιρική. Ο Μαρκουλάκης και ο Τιμογιαννάκης. Με εκείνα τα περίεργα μάτς. Και ο Παπαγιαννάκης. Ναι. Και τώρα πίσω σχορεμένο. Θεός χωρέστον τον Πέτρο. Θεός χωρέστον. Θεός χωρέστον. Πάλι Θεοδωρίδη έξω όμως. Σε έχει στην Αλφα Εθνική. Σε τον Ηλία, ναι. Καλημέρα αυτό. Τουλάχιστον. Ηλία και με ρούχα. Η μοίρα μου το έχει και με ρούχα. Είδε λίγο αλίτσα με Πέτρο Θεοδωρίδη. Με ρούχα, ναι. Έχει σχέση με Θεοδωρίδη. Α, με τον Πέτρο. Νομίζω έχουν σχέση κάτι ανιψιό του. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Ηλίας, σίγουρα. Δεν είναι, όχι. Τώρα σου λέω δεν είμαι. Εντάξει, ωραία. Εγώ λέω δεν είμαι σίγουρος και ρωτάς εσύ σίγουρα. Ωραία, σίγουρα δεν είμαι σίγουρος. Αν ακούει ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Πες τα μόνος σου. Έλα, έλα, πάρε πες τα μόνος σου. Αν ακούει ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Πες τα και σε μια φορά. Τα λέω εγώ, ας το λέω εγώ. Αν ακούει ο Ηλίας Θεοδωρίδης να μας ενημερώσει αν έχει συγγένεια έστω και εξαχιστίας με τον αείμνηστο πρόεδρο του Ηρακλέου, τον Πέτρο. Αυτό μου είχε στις Ευρώπες. Και τον έφαγε για να φέρει στο Μυτιλινέο. Το ήταν καλή. Άλλο σύστημα της πόλης τον καθάρισε. Ναι, 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 ναι. Το Μυτιλινέο. Ναι. Για να μείνουν άλλοι στην πόλη. Ωεο. Ακούς! Ακούς! Παιδιά, όποιος θέλει καλή, μπορούμε να βγάλουμε άνετα έναν ακροατή ή μία ακροάτρια. 2310-287-888 από κινητό 6945-287 και 3 οκτάρια επικοινωνία με τον λίμπερο της καρδιάς σου. Και ακόμη λίγο μπορείς άνετα, 2 εισιτήρια Άρης Χολαργός, 2 μονές, Rory Gallagher Trimby από την Band of Friends αύριο το βράδυ στο Club 8 Ball Σαραδάδικα. Είπαμε, θα δούμε αν δίνουμε αύριο, Παρασκευή δεν είναι, παιδιά. Αύριο Παρασκευή είναι. Για Παυλίνα Βουλγαράκη, θα το ξέρουμε αύριο. Είναι στο Block 33 η κοπέλα το Σάββατο, η κόρη του Γιώργαρου, του πρώην βουλευτή της Νουδού. Θα το δούμε αύριο. Όλη η αλήθεια από το Βαρουφάκι, ναι. Τον Αύγουστο του 18 μπήκαμε στο χειρότερο μνημόνιο. Δεν τα λες όμως ασλάμα αυτά. Το όταν λέει ο Βαρουφάκης έλεγε άλλα, τα έλεγες. Ο Γιάννης με ένα νι. Πάμε στον ακροατή μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Θανάσης Αριανάρα. Γεια σου, Θανάση. Θανάση, καλημέρα. Σε ακούμε με προσοχή, παλικάρι μου. Λοιπόν, τίποτα. Επειδή χθες δεν μπόρεσα να μιλήσω στον πιο έγκυρο δημοσιογράφο, τον κύριο Ζαγόρα, ναι, όσον αφορά την επίθεση που έγινε στον διαιτητή, φυσικά όλα αυτά είναι κατακριτέα, αλλά το να βγαίνουμε μετά την επίθεση και να μιλάμε για κάτι που έγινε, ενώ πριν από 1,5-2 χρόνια και εδώ και 30 και 40 χρόνια ξέρουμε για τις εκλογές στην ΕΠΟ, τα εκατομμύρια που μοιράζονται και το τι γίνεται και ξέρουμε πως όλοι αυτοί επιπτωμάτων αναρριχώνται, είναι
φυσικό και επόμενο να γίνουν όλα αυτά κάποια στιγμή. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα γίνουν και θα ξαναγίνουν. Όταν μοιράζονται εκατομμύρια, κάποιοι θέλουν να τα πάρουν ανταποδοτικά πίσω. Και οι διαιτητές είναι, ας πούμε, ενώ όχι επάγγελμα, και επάγγελμα, που αναρριχόνται κατά αυτόν τον τρόπο. Όλοι παρακαλώντας, κάνοντας αυτά που πρέπει να κάνουν για να ανέβουν και μετά κάνουν και τις εκδουλειές. Ναι, ναι. Αυτά να τα βλέπουμε πριν, όχι μετά. Γιατί αυτά είναι σίγουρο ότι θα γίνουν κάποια στιγμή, 100% και θα ξαναγίνουν. Ναι, σωστό θα είναι. Ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάτε. Και την ευγενέστατη Αμαριλής. Ανταποδείχομαι. Αγόρα σε όλους. Σε όλους. Να είσαι καλά, Θανάση. Ευχαριστούμε, Θανάση. Ό,τι καλύτερο στην οικογένειά σου και σε εσένα. Να είσαι καλά για τις γιορτές. Είπε τρεις φορές το όνομα Ζαγόρας και μία την αδερφή του. Πραγματικά εμείς δεν. Απορώ πώς αντευχηθήκαμε, ειλικρινά. Πώς βρήκα την δύναμη. Είπα, να... Μίλησα εγώ, είπα τίποτα. Πώς βρήκα εγώ μόλις την είπε δύναμη... το πιο έγκυρο δημοσιογράφο κύριο Ζαγόρα, θα το έκλεισα εγώ. Νοτοπούλου, η Θεσσαλονίκη πηδάει όλα τα εμπόδια. Ομορφιά. Εγώ Παναγιώτη μου από την Καλυθέα θυμάμαι ότι στο Παρατσάκ δεν μπήκα μέσα στο. Μέσα στους Misfits. Run, Misfits, run. Λέει ο Γιάννης. Τι είπε, βρε παλιόπαιδο. Επειδή λίγο αδικήσαμε, το μήνυμα για την Νοτοπούλου το στέλνει ο 472. Η Θεσσαλονίκη πηδάει όλα τα εμπόδια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έρχεται η Αθηνά και λέει: ο συμπολίτης σας στείλει κάλαντα με το πώς θα ξαναπέσω. Ξεχνάει ένα πράγμα. Όσες φορές ανέβηκα, τον πόνεσα. Φέτος δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε. Υπάρχουν και άλλα. Ας μας πει αν έρχεται στη Λαϊκή στο Ελευθέριο να πάω να ψωνίσω από αυτόν, φορώντας την κυτρινό μπλούζα με τον μπουλντόκ. Προσοχή λιγάκι, τα χαμάτα ακούς. Σε σκίζει η Αθηνά. Η Αθηνά ρωτάει να μας πεις αν πηγαίνει στη Λαϊκή στο Ελευθέριο για να έρθει να ψωνίσει από τα σένα, φορώντας την κυτρινό μπλούζα με τον μπουλντόκι. Παίζει τη ζωή της, δηλαδή, κορονογράμματα. Μάλιστα. Μπράβο. Χτυπάτε και γυναίκες, είναι γνωστό αυτό. Μπράβο. Μπορεί η γυναίκα να επιθέτει σε γυναίκα. Τι λες, παίζει τη ζωή της. Μπορεί η γυναίκα να επιθέτει σε γυναίκα. Τι? Κατάλαβες, ναι. Η γυναίκα όχι. Α, γυναίκα θα χτυπήσει η γυναίκα. Η γυναίκα όχι. Οι γυναίκες θα χτυπήσετε. Πατεράδες όμως παικτών νέων του Ολυμπιακού που βλέπουν μάτς ΚΑΠΑ 17. Πού το θυμήθηκες πρόσφατα, πριν 6 χρόνια. Δεν ξέρω, δεν υιοθετώ τέτοια πράγματα εγώ. Ξέρεις τι έγινε. Όχι. Με τι πανέξυπνο τρόπο. Δεν γνωρίζω. Το έχουμε μπει στον αέρα, είναι γνωστό, έχει γραφτεί σε άρθρο. Δεν υιοθετώ. Εμείς το λέξω... έγραψε σε άρθρο του. Είναι φιλήσυχοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ και γι' αυτό άλλωστε από χθες έχουν πάρει και άλλο αστυνομικό διευθυντή. Ακολούθησαν την κόρη. Το ξέχασα αυτό. Πάλι αστυνομικό διευθυντή προσέλαβαν. Αυτόν που ήταν μέχρι τώρα. Α, για γυμναστή, τι σχέση έχει αυτό, για γυμναστή. Αστυνομικό διευθυντή. Α, για ασφαλεία. Συγγνώμη, το θα σου πω και το όνομά του. Μην το κάνει αυτό, Μάριο. Ποιο? Αυτό που πας να κάνεις. Δεν το σώμα, δεν έκανε. Ναι. Περίμενε, φίλε, να σου πω. Ακολούθαν η κοπέλα και τα λοιπά. Μην τα κάνεις αυτά. Γιατί κάποιοι άλλοι βαφτίζονται ατυχήματα, κατάλαβες. Μην αρχίσουμε αυτή την κουβέντα. Άστο, δεν σε παίρνει. Ναι, τέλος δεν. Εντάξει. Χριστουγεννιάτικα. Έγινε γνωστό σε 100 ραδιόφωνα. Ναι, κι άλλο έγινε γνωστό. Είναι θάνατο. Δεν υιοθετώ εγώ. Το ένα είναι 1000% γνωρίζουν τι έγινε. Ξέρουμε τι έγινε. Στο άλλο έγινε 1000%. Τρίφων Κούκιος. Ο μακροβιότερος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Τρίφων Κούκιος στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπράβο, Παναγιώτη. Είστε μια ομάδα η οποία πολεμάει. Ακάμπου, βάζετε ακάμπου. Τέτοια. Ακάμπου, γιατί έχετε τον Γεροντίδη, τώρα έχετε και τον Κούκιο. Μια χαρά, φίλε. Αγώνας κόντρα στην εξουσία. Ναι, ναι. Αυτός πάντως ήταν αστυνομικός διευθυντής. Όλο και έγραφε ότι όταν πέφτανε η Μολότοφ έξω από την τοπική. Τον πήραμε σαν Κομφούκιο. Από το 11 ο υποστράτηγος αυτός και μόλις βγήκε στη σύνταξη, φίλε. Από το 11 μέχρι το 18 ο άνθρωπος έκανε σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή πέφταν Μολότοφ έξω από τη θύρα 7, γράφαν έξω από τη θύρα 7. Ένα είδον. Μην πει κανένα ότι γράφανε ένα δρομάκι πιο κάτω για να μην τιμωρηθούν. Δύο είδον. Και με το που βγήκε στη σύνταξη. Ναι. Τρία είδον. Τότε και μόνο τον πήραν τηλέφωνο, του είπανε. Έλα, είσαι σύνταξη, έλα στον ΠΑΟΚ. Αλλάζει ζωή του. Από το 11 μέχρι το 18 καμία επαφή. Αλλαγή σελίδα. Ναι. Πόσο Γεροντίδης από το ΑΤΑΦ Τούμπας και υπεύθυνος μέτρων τάξης ασφαλείας στο Άρης ΠΑΟΚ. Είδες. Όλα γύρισαν. Ωραία. Ρολόι. Μάλιστα. Ωραία. 4-7-2, ξέρεις τι περιμένουμε. Δεν μας λες τίποτα. Αυτές τις μέρες, Λοιπόν, top 10 και τέτοια. Χαρούπας Φιλότας. Τιμολέων Εμμανουηλίδης. Οι δύο φίλοι που κερδίζουν τα εισιτήρια του Άρεος. Την αμαρτία μου. Ξέρεις την νομιστική ότι λέει
Άρης Φιλώτας ειδηρονεύεται ότι είναι παοξής και πήγα να τον κράξω. Μα την Παναγία, πήγα να τον κράξω. Λέω, δεν τρέπεσε λιγάκι. Χαρούπας Φιλώτας, Τιμολέων Εμμανουηλίδης. Οι δύο νικητές. Φιλώτας με ύψιλον, δεν είναι με γιώτα. Έτσι θέλω να το γράψει, δεν γίνεται. Α, γιατί νομίζω ότι είναι με γιώτα. Με γιώτα νομίζω. Με γιώτα είναι το Φιλώτας. Ο 507 μου λέει την φορολογική του κουκίου. Την ξέρεις. Ρωτάει. Την ξέρω, ρε φίλε. Ο Αντώνης από Κασάνδρου είναι παδός του ΠΑΟ. Και τι με νοιάζει εμένα για τη φορολογική του δήλωση. Εγώ ξέρω ότι ο υποστράτηγος της αστυνομίας, ενώ μου διαφημίζει το ΑΚΑΠ και όλα τα υπόλοιπα και με την αστυνομία ότι παίζει ξύλο, προσλαμβάνεται στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Ακόμα και εθελοντής να είναι, για μένα δεν πρέπει να είναι. Ήταν 7 χρόνια ο διοικητής στη Θεσσαλονίκη. Και με το που τελειώνει, έρχεται στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Ενώ πριν είχε στον άλλον αστυνομικό διευθυντή, τον Γεροντίδη. Λοιπόν, στην εκπομπή που δεν θα σχολιαστεί αυτό που λέω εγώ τώρα, ακολουθεί αμέσως τώρα. Ναι, θα πει πάμε παικταρά μου, τον κύριο Κωνσταντινέα. Ο Άρης πάντως αστυνομικό διευθυντή, φίλε, δεν έχει. Τι ωραία στιγμή, χθες ο Κωνσταντινέας. Υπάρχουν όπως εσείς δημοσιογράφοι, κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Το είπες, σε πείραξε. Επειδή την κάνει σωστά ο Σταύρος και ζηλεύεις. Την κάνει σωστά. Ο Σταύρος την κάνει πολύ σωστά. Ζηλεύεις. Λέω, αν ήξερε το επόμενο πρωί που είπε πάμε παικταρά μου, το τι άκουσε. Τον ζηλεύεις. Αν το ξέρει, τον Σταύρο ζηλεύω. Τον Κόλκα, εγώ. Όχι. Να το ζηλέψω. Τον, σε τι, σε ομορφιά, σε τι. Τον τέτοιο. Σε κορμοστασιά. Είδες τη φωτογραφία του Σταύρου τη χθεσινή. Όχι. Μας έστειλε ο. Α, ο την, από την παλιά. Την παλιά. Ναι, ρε. Ναι. Άλλαξε μαλλί Κορινθίου. Και ο Σταύρος το άλλαξε από τότε. Το έκανε ξανθό τώρα, ρε. Γιατί το έκανε ξανθό. Παίζει τη Βουγιουκλάκη. Ναι. Το έκανε ξανθό, ρε. Θα δώσει Γκάρι Λίνικερ. Λοιπόν, ο Γκάλαχερ. Έχει σχέση με τον Γκάλαχερ τη Λίβερπουλ. Καμία ευτυχώς. Πού το ξέρεις. Ο ένας είναι γκασμάς Άγγλος. Ο άλλος θεός χωρέστον ήταν Ιρλανδός παικταράς. Ο γκασμάς ο Άγγλος με τον Ιρλανδό παικταρά. Ο χωρέστον. Ο Ρόρι Γκάλαχερ πεθάνει. Αυτός παίζει στην. Ποιος. Ότι ο κιθαρίστας. Αυτός που δίνουμε προσκλήσεις live έχει πεθάνει. Δίνουμε τόση ώρα live ενός πεθαμένου. Πού ζει αυτός. Δίνουμε ενός πεθαμένου live. Χρήστο, αν ρωτήσει τον Βασίλη Καρά. Το Ρόρι Γκάλαχερ τον ήξερες, τον ξέρεις. Εγώ λέω Καράς θα πει ο άνθρωπος ο σχορεμένος Ιρλανδός. Μουσικός είναι. Ποιος, δεν είναι μουσικός. Ο Καράς. Δεν νομίζω, τέλος πάντων. Τι δεν νομίζεις. Ποιος έχει πουλήσει πιο πολλά. Δεν θα απαντήσει. Συντή στην Ελλάδα. Τα είπε όλα ο Μάκης. Ο Γκάραχελ ή ο Καράς. Ο Ιχολήπτης. Βασίλη λίγο μη γαυγείς. Δεν θα απαντήσει με λόγια, με γαύγισμα. Τι μήνυμα είχε στείλει για τον Καρά, ο 4,72 θυμάσαι. Όταν δεν προσφέρει για τον Καρά, για τη γιορτή 30 χρόνια Βασίλης Καράς. Που στη Βουλγαρία που έπεσε. Μόνο σε μία χώρα σαν την Ελλάδα ο Καράς. Τελειώσαμε! Θα θεωρούνταν τραγουδιστής και το γιόρταζε κιόλας. Φανταστικό. Τελειώσαμε, η κομπή της αλήθειας έρχεται. Λοιπόν, για την κυρία που είπε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι που τηλεφώνησε Μαριλίζο να δίνουμε κάθε μέρα μία συνταγή από την Κρεαταγοράνη Κρήτα. Πάνε από εκεί να σου πει αύριο θα δώσουμε. Θα μας πει ο Βασίλης και θα δώσουμε, έτσι. Αλλά πηγαίνετε από εκεί πέρα, Βασιλής Ρώσης 168, ανάμεσα Σοφούλη και Μαρτίου, και πες Βασίλη, λέει ο Ασλαμάς, ότι έχεις μαγικές συνταγές τώρα για τις γιορτές. Θα σου πει, έτσι. Κρέτα κοράνη γρήτα. Λοιπόν, νικητές, Βασίλης Μεσημέρης και Δέσποινα Δασκάλου. Δέσποινα Δασκάλου και Βασίλης Μεσημέρης. Πηγαίνετε κατευθείαν αύριο το βράδυ στο 8ball. Οι προσκλήσεις είναι μονές. 9 παρατέταρτο βγαίνει ο Νίκος Ντουνούσης με την μπαντάρα του τους Backbone. Και στη συνέχεια βγαίνει η Band of Friends γύρω στις 10.30 με 11 παρατέταρτο. BBC This Brother, είσαι σε ετοιμότητα παλικάρι μου για αύριο? Είσαι έτοιμος να χύσεις? Ρωτάω, είσαι έτοιμος να χύσεις? Ατελείωτους τόνους υδρώτα και βάλε μπροστά στον Μαρσιέλ και την παρέα του, μπροστά στον Τζέρι και τον Τεντ. Όπως έκανε ο αδερφός σου στο γήπεδο, ο Κυριάκος. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Λοιπόν, από το Δασκαλάκι, από εμάς εδώ πέρα στην Τρόικα και από τον ένα και μοναδικό DJ Kios, να έχετε μια bloody rocking day. Τα φιλιά μας στους κατοίκους του Νέου Δελχή και της παλιάς πόλης.